Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Ωρα Αιχμής όπως κάθε Δευτέρα και η απόψινή βραδιά είναι αφιερωμένη σε αυτήν την μεγάλη άσκηση σεισμού που ξεκίνησε σήμερα στην Κρήτη, σε μια από τη μεγαλύτερη άσκηση που έχει γίνει ποτέ στον ελλαδικό χώρο και βεβαίως εμείς θα το συνδυάσουμε με τις σεισμόπληκτες περιοχές της Κρήτης που σε καμία περίπτωση δεν είναι άσκηση αλλά είναι μια σκληρή πραγματικότητα που σε λίγο καιρό θα κλείσει σχεδόν 3 ολόκληρα χρόνια. Θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τον Δήμαρχο Μινώα Παιδιάδος, τον κύριο Βασίλη Κεγκέρογλου. Καλησπέρα σας κύριε Δήμαρχε, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Τον γεωλόγο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, τον κύριο Χαράλαμπο Φασουλά. Καλησπέρα σας κύριε Φασουλά, καλώς ορίσατε και εσείς. Και τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμόπληκτων η Ελπίδα, τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο. Κύριε Γκαντάτσιο, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, ευχαριστούμε. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, έτσι πολύ γρήγορα, θα ξεκινήσω με εσάς κύριε Γκεγέρογλου, να μου δώσετε έτσι ένα σχόλιο για αυτήν την άσκηση που σίγουρα είναι κάτι πολύ σημαντικό που γίνεται στην Κρήτη, σε μια σεισμογενή περιοχή. Το γνωρίζετε από πρώτο χέρι, καθώς είστε ο δήμαρχος του πλέον λαβωμένου Δήμου σε επίπεδο Κρήτης. Αυτό θέτει τις βάσεις για μια μελλοντική θωράκιση. Η άσκηση είναι, κατά τους διοργανωτές, η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί στην Κρήτη. Θα έλεγα ότι αν εξαιρέσουμε ή αν θεωρήσουμε δεδομένη τη δόμηση, τον τρόπο ανάπτυξη των πόλεων, τον τρόπο που φτιάχνουμε το ανθρωπογενές περιβάλλον, τότε τα σχέδια, η άσκηση, η εκπαίδευση επί των σχεδίων και επί αυτών που πρέπει να γίνουν από τον καθένα μας την ώρα του γεγονότος, είναι νομίζω το σημαντικότερο πράγμα. Και θα έρθω να παραλληλήσω με το γεγονός της 27 Σεπτεμβρίου του 2021 στην περιοχή του Δήμου Μινώα Παιδιάδας, την ευρύτερη περιοχή. 4 Ιουλίου είχε γίνει ένας σημαντικός σεισμός. Μετά το σημαντικό αυτό σεισμό κατέθεσα ερώτηση στη Βουλή για το τι μελιγενέστε, τι θα κάνει η πολιτεία, ούτως ώστε να δει καταρχήν να μελετήσει τη συνεχή σεισμική δραστηριότητα που υπάρχει και βεβαίως τι προετοιμασία πρέπει να κάνουμε για το επόμενο διάστημα. Πρέπει να σας πω ότι ο Υπουργός Παιδείας απάντησε ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης υπήρξε σεισμολόγος επίσημος, που δεν αναφέρω προφανώς ούτε όνομα ούτε σεισμολογικό κέντρο, που απάντησε ότι δεν αναμένεται μεγαλύτερος σεισμός, αλλά ο ΑΣΠ έκανε τη δουλειά του. Δηλαδή, τι έκανε. Μόλις άνοιξαν τα σχολεία, έκανε ασκήσεις στους μαθητές. Στα σχολεία. Στα σχολεία. Ναι. Έκανε ασκήσεις. Έρχεται λοιπόν ο σεισμός της 21ης, αυτό που λειτουργήσε συντεταγμένα και τέλεια θα έλεγα, ήταν η εκένωση των σχολείων. Σύμφωνα με την εκπαίδευση που είχαν κάνει μερικές μέρες πριν. Αυτή είναι ένα παράδειγμα χρησιμότητας και κρισιμότητας που έχει και η προετοιμασία και η άσκηση και τα σχέδια και η εκπαίδευση. Και αυτό είναι και μια πολύ καλή απόδειξη ότι τελικά αν λαμβάνουμε μέτρα και μπορούμε να συντονιστούμε θα μπορούσαμε να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και βεβαίως να αποφύγουμε τραυματισμούς αλλά ακόμα και καταρρεύσεις. Κύριε Φασουλά, έρχομαι σε εσάς. Έχετε ενεργό ρόλο και λόγο σε αυτή την άσκηση. Ποιο είναι το συμπέρασμα που έχετε βγάλει από την πρώτη ημέρα? Την πρώτη ημέρα έγινε, όπως ξέρετε, η άσκηση στη Δυτική Κρήτη με βάση τον μικρό σεισμό Χανιά και Ρέθυμνο. Νομίζω ότι ήταν σημαντικό και μόνο το στάδιο της προετοιμασίας το οποίο προηγήθηκε σε όλους τους δήμους και τις υπηρεσίες της Κρήτης και θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό γιατί γίνεται αυτή η άσκηση αμέσως μετά την πρόσφατη ανάληψη καθηκόντων των νέων δημοτικών αρχών που σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι ανέλαβαν καινούργια πόστα και η εμπλοκή τους στην πολιτική προστασία είναι σημαντική και έτσι αυτή η άσκηση φέρνει κοντά σε πρώτο στάδιο όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους στην πολιτική προστασία και στη συνέχεια βλέπουμε με την εξέλιξη της άσκησης τα όποια προβλήματα μπορούν να προκύψουν. Αυτό είναι το θετικό πάντα από τις ασκήσεις και κάθε άσκηση πρέπει να αναδεικνύει αδυναμίες και προβλήματα έτσι ώστε αυτά να επιλύονται στο στάδιο της άσκησης και όχι σε ένα πραγματικό γεγονός. Κύριε Κατάτσιε, είστε ο πρόεδρος των σεισμόπληκτων. Βλέποντας αυτές τις εικόνες, σε πολύ λίγο θα δούμε βίντεο και από τα Χανιά
και από το Ρέθυμνο. Να υποθέσω ότι θυμηθήκατε άσχημες στιγμές που δεν ήταν άσκηση, ήταν μια ρεαλιστική πραγματικότητα στο Δήμο Αρκαλοχώρη, στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, όμως μετά την άσκηση, μετά από κάθε σεισμικό γεγονός, υπάρχει και μια περίοδος που μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολη από το ίδιο το σεισμικό γεγονός. 3 χρόνια μετά είστε ακόμα στο περίμενα. Ακριβώς. Όντως θυμηθήκαμε τις δύσκολες στιγμές, τις πρώτες δύσκολες στιγμές της εκείνης της ημέρας, 9 και 18 το πρωί. Ήμασταν τυχεροί που δεν είχαμε θύματα. Βέβαια, όπως το είπατε, πολύ καλή πρόληψη, πολύ καλή άσκηση και μπράβο για τον προσεισμικό έλεγχο των κτηρίων, για τον έλεγχο των σχολικών κτηρίων, για αυτή την άσκηση που είναι η πρώτη και μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Αλλά θα χρειαστεί, όπως είπατε και προηγουμένως και μας επισημάνατε στο πριν μπούμε μέσα, ότι θα χρειαστεί και μια άσκηση μετά το σεισμό, να γίνει δηλαδή η αρρωγή. Η αρρωγή πραγματικά θέλει αρρωγή, θέλει βοήθεια. Mm-hmm. Το σύστημα δεν δουλεύει. Ναι, μεν έχει γίνει ο σεισμός, ναι, μην ήμασταν τυχεροί και φιλότιμος ήταν ο σεισμός μία φορά, όμως ξέρετε, τα κτίρια έχουν καταπονηθεί. Από εδώ και πέρα, το σύστημα των αποζημιώσεων και της αποκατάστασης των σπιτιών και των κτιρίων δεν δουλεύει. Και πραγματικά χρειάζεται και ένα σεμινάριο η αρρωγή. Mm-hmm. Ένα σχέδιο. Πραγματικά. Και θα σταθούμε σε αυτό στη διάρκεια της εκπομπής. Άσκηση αποκατάσταση. Άσκηση αποκατάσταση, ορθώς. Πολύ σωστά. Η άσκηση τούτη είχε μόνο ως δεύτερο κέρδος. Το κομμάτι της αντιμετώπισης. Και της βραχύβειας. Οι καταβλισμοί που στείνονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Βεβαίως. Πάμε να δούμε τι συνέβη στα Χανιά. Σήμερα η σεισμική δόνηση ήταν 6,4 ρίχτερ στον όρμο της Σούδας. Επηρεάστηκαν κυρίως οι δυτικές περιοχές της Κρήτης, δηλαδή τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από την Βίκη Παπαδογιαννάκη. Τι κατέγραψε ο Φακός. Σε πολύ λίγο θα το δούμε αυτό το ρεπορτάζ. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο μέχρι να ετοιμάσουμε το ρεπορτάζ, εκτός κι αν είμαστε έτοιμοι να δούμε το ρεπορτάζ του Ρεθύμνου αρχικά, να με βοηθήσετε από το κοντρόλ, να σταθούμε, κύριε Φασουλά, σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Υπήρξε ένα στρατηγείο εδώ στο Ηράκλειο, στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο. Βρέθηκε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Κικίλιας. Η πρώτη εικόνα, ο πρώτος συντονισμός, ήταν αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, ένα στοιχείο το οποίο καταγράψαμε από την έναρξη της άσκησης είναι ότι υπήρξε στην αρχή ένα πρόβλημα επικοινωνίας με το κέντρο στην Αθήνα. Mm-hmm. Που κράτησε λίγα λεπτά, θα έλεγα, μέχρι ώστε να αποκατασταθούν οι επικοινωνίες και η συνεργασία, θα έλεγα, του κέντρου με την περιφέρεια. Αυτά μπορούν να συμβούν, οπότε είναι και ένα από τα γεγονότα που καταγράφηκαν. Τώρα από εκεί και ύστερα όλα τα άλλα μπήκαν ουσιαστικά στη σειρά όπως θα έπρεπε να μπουν και άρχισε να εξελίσσεται η άσκηση. Αν μου επιτρέψετε να πω ένα σχόλιο σε αυτά που ανέφεραν και ο κ. Καντάτσιος και ο κ. Δήμαρχος, ότι στόχος κάθε σχεδίου αντιμετώπισης μιας καταστροφής είναι η επαναφορά της κοινωνίας, όχι απλά στην πρώτερη κατάσταση, αλλά ακόμα καλύτερη. Σε καλύτερη. Mm-hmm. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Ας πούμε το 85, η περίπτωση της Καλαμάτας είναι ίσως το πιο σημαντικό σεισμικό γεγονός, που η πόλη μετά από αυτόν τον καταστροφικό σεισμό άλλαξε εντελώς και είναι μια από τις πιο σύγχρονες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πάμε να δούμε τι συνέβη στο Ρέθυμνο σήμερα το πρωί και επανερχόμαστε. Συναγερμός στο Ρέθυμνο. Φορείς, σώματα ασφαλείας και εθελοντές βρέθηκαν αντιμέτωποι με τρομακτικές συνθήκες σεισμού 6,4 ρίχτερ στη μεγάλη άσκηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα με την ονομασία Μίνωας. Μετά από κατάρρευση κτηρίου στην περιοχή του Φουγάρου στο Κουμπέ, 7 άτομα βρίσκονται στα συντρίμμια περιμένοντας τη διάσωσή τους. Την ίδια στιγμή από το φαράγγι του Κοτσιφού έρχεται σήμα για τραυματίες από κατολίσθηση και τροχαίο ατύχημα. Το συντονιστικό των φορέων βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα στο Δημαρχείο της πόλης, σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να δοθούν με ψυχραιμία οι κατάλληλες οδηγίες και να πάρθουν αποφάσεις.
από την περιφερειακή τώρα έχουμε ενημέρωση. Αυτή η άσκηση αξίζει πάρα πολύ, διότι πρώτα θα δούμε τις αδυναμίες μας, του συστήματος, της πόλης, του νομού μας και τέλος πάντων θα προσπαθήσουμε τις αδυναμίες αυτές να τις ελαχιστοποιήσουμε. Αυτό είναι και το νόημα της άσκησης. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται σύγχυση, δεν χρειάζεται αυτενέργεια χωρίς να υπάρχει πιστή τήρηση των γενικών οδηγιών. Στο προάβλιο της περιφέρειας, η οποία έχει εκενωθεί, βρίσκεται φορητό κέντρο επικοινωνιών που λειτουργεί για πρώτη φορά στην Κρήτη, με ηλιακά πάνελ και γεννήτρια, έχοντας τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης, ακόμα και αν πέσει το δίκτυο. Άκουσε με λίγο, να πάρουμε μετά από τροχιά σου μουβίς, δεν θα εισέρχεται στο φαράγγι του Τσιφό από την βόρεια πλευρά. Καλώς, ευχαριστώ, ευχαριστώ. 100 παρακαλώ. Τα σχολεία εκενώθηκαν άμεσα και με ασφάλεια, ενώ τα προβλήματα που προέκυψαν αφορούσαν κυρίως την καθυστέρηση αποστολής μηνυμάτων του 112. Η άσκηση εξελίσσεται μέχρι στιγμής ικανοποιητικά με τα μικροπροβλήματα που παρουσιάζονται και τα οποία αυτά ήταν και το ζητούμενο, να δούμε τα προβλήματά μας για να μπορούμε να γίνουμε καλύτερα. Βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό που είπε νωρίτερα και ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδος, πώς αντιδρούν τα παιδιά. Κάτι τέτοιο είχε γίνει και στο Αρκαλοχώρι και γενικότερα στην Κρήτη λίγο πριν τον μεγάλο σεισμό στο Αρκαλοχώρι και αυτό έπαιξε καταλυτικό ρόλο και στο κομμάτι πώς αντέδρασε η σχολική κοινότητα. Θέλω να πάμε στο ξενοδοχείο Ατλαντής. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος η Γεωργία Ιμακάκη. Έχει μαζί της τον πρόεδρο του ΕΑΣΠ, καθηγητή δυναμικής τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, αλλά και τον αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας, τον κύριο Τσαπάκο. Καλησπέρα και στους τρεις σας. Είδαμε τις πρώτες εικόνες. Καλησπέρα. Από το Ρέθυμνο. Γεωργία, ο λόγος εσένα. Βεβαίως, Μάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγες ώρες ολοκληρώθηκε η μεγάλη άσκηση Μήνωας σε Χανιά και Ρέθυμνο, με ένα σεισμό 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με πάρα πολλά προβλήματα, με πάρα πολλά επεισόδια, απεγκλωβισμούς, εκενώσεις σχολείων. Όλος ο μηχανισμός ήταν σε εγρήγορση, επιποδός, αλλά το εφιαλτικό σενάριο είναι αύριο, Μάνο, διότι μιλάμε για ένα σεισμό 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Όλοι οι πολίτες σε όλο το νησί θα πάρουν μήνυμα 112 και θα ακολουθήσουν ένα δεύτερο μήνυμα, προειδοποίηση για τσουνάμι. Μάλιστα. Έχουμε δίπλα μας τον κύριο Λέκα, ο οποίος θα μας πει, Μάνο, να μας κάνει μια αποτίμηση της πρώτης μέρας της μεγάλης αυτής άσκησης Μήνωας, αν τελικά υπήρξε συντονισμός, αν τηρήθηκαν οι χρόνοι και αν υπάρχει ικανοποίηση, κύριε Λέκα. Κοιτάξτε, η ικανοποίηση υπάρχει από την άποψη ότι είχαμε να κάνουμε με μια άσκηση που δεν έχει γίνει ξανά στην Ελλάδα. Ήταν ένα μεγάλο εγχείρημα. Μόνο και μόνο που κατορθώσαμε να οργανώσουμε αυτή την άσκηση, πραγματικά από μόνο του είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Από εκεί και πέρα, αν πάμε στην άσκηση, στην πρώτη μέρα της άσκησης, μπορούμε να πούμε ότι υπήρχαν πολλά θετικά και βέβαια και πολλά πράγματα τα οποία χρειάζονται βελτίωσης. Χρειάζεται βελτίωση, παραδείγματος χάρη, στις επικοινωνίες μας, χρειάζεται βελτίωση στην απόκριση, χρειάζεται βελτίωση στην συμπεριφορά του κόσμου που πρέπει να διαμορφωθεί κατά ένα πιο θετικό τρόπο. Επίσης, εκείνο το οποίο αυτή την πρώτη μέρα αποτιμήσαμε είναι ότι υπήρχε μια απόλυτη συνεργασία στους επιχειρησιακούς φορείς, ένας ενθουσιασμός για τη συμμετοχή στην άσκηση από πάρα πολλούς, όχι μόνο από τους επιχειρησιακούς φορείς αλλά και από τους απλούς πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ για την άσκηση. Μια πολύ θετική απόκριση ήταν αυτή που είχαμε από τα σχολικά συγκροτήματα. Θα πρέπει να πούμε ότι κάπου 400 σχολικά συγκροτήματα εκενώθηκαν και αυτό είναι πολύ θετικό γιατί τα νέα παιδιά μαθαίνουν πολύ καλά πώς να αντιδρούν σε ενδεχόμενο σεισμό και μεταφέρουν αυτή τη γνώση και στην οικογένεια. Οργανωτικά η άσκηση μέσα από την πολύ μεγάλη προσπάθεια που είχαμε κάνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα με όλους τους φορείς, νομίζω ότι ήταν στα θετικά της άσκησης η οργάνωση. Από εκεί και πέρα βεβαίως αυτό που αναφέρω τώρα είναι μια ενθερμό αποτίμηση. Μία αποτίμηση έτσι πιο ολοκληρωμένη θα την κάνουμε την Τετάρτη, οπότε θα έχουμε και τα αποτελέσματα της αυριανής μέρας. Κύριε καθηγητά, όπου τα πράγματα, όπως είπατε και εσείς,
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η πρώτη μέρα σας έδωσε έτσι μια εικόνα από παραλήψη. Δηλαδή, θα σας πω κάτι που το συζητάμε εμείς εδώ οι δημοσιογράφοι, όχι μόνο εδώ στην Κρήτη, αλλά γενικότερα στην Κρήτη. Δεν θα έπρεπε σε αυτό το σενάριο να έχουν και ένα πιο ενεργό ρόλο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Και θα σας πω κάτι. Ήμουν φοιτητής το 1999 στο μεγάλο σεισμό της Αθήνας και θυμάμαι τότε τα μέσα ενημέρωσης είχαν παίξει καταλυτικό ρόλο στο πού θα συγκεντρωθούμε, από πού μπορούμε να φύγουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι μια μικρή παράλληψη που θα μπορούσε να διορθωθεί στην επόμενη άσκηση που θα διοργανώσετε. Κοιτάξτε, τα μέσα ενημέρωσης παίζουν πραγματικά σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της έκτασης ανάγκης. Όμως εδώ θα, επειδή ήταν άσκηση όχι επί πραγματικών συνθήκων, δηλαδή να έχουμε ένα σεισμικό γεγονός, αλλά όλα ήταν θεωρητικά. Εδώ λοιπόν θέλαμε να δοκιμάσουμε από μόνοι μας τις δυνάμεις μας και τη διαλειτουργικότητα η οποία υπάρχει. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν πολλές φορές θετικό ρόλο, αλλά παίζουν και αρνητικό ρόλο τις ορισμένες άλλες φορές. Εμείς θέλουμε να δοκιμάσουμε αυτή τη στιγμή τους επιχειρησιακούς φορείς, όλους τους εμπλεκόμενους. Τι εννοεί το αρνητικό ρόλο, δηλαδή τρομάζουν τον κόσμο, αυτό θέλετε να πείτε κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, υπάρχουν και αυτά τα παραδείγματα. Πολλές φορές οι ειδήσεις που μεταφέρουν είναι αποσπασματικές, είναι ειδήσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο της συνέντευξης ενός ανθρώπου που είναι υπεύθυνος να ενημερώσει ή των επιχειρησιακών φορέων. Είναι και θετικός και αρνητικός. Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό? Δηλαδή στις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης η πυροσβεστική υπηρεσία έκανε την ενημέρωση για το πώς εξελίσσεται αυτή η προσπάθεια σε διάφορα πύρινα μέτωπα, και νομίζω ότι τουλάχιστον τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιφέρειας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να έχουν καταλυτικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Δεν το συζητάμε αυτό. Απλά και μόνο και στην πυρκαγιά που αναφέρετε, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, ήταν πραγματικά γεγονότα. Mm-hmm. Δεν είχαμε να κάνουμε ένα πραγματικό γεγονός. Η πληροφόρηση η οποία προέρχεται από τα μέσα ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά εδώ είχαμε να κάνουμε με ένα γεγονός το οποίο δεν είχε αντιστοίχηση στο πεδίο. Δηλαδή, τα μέσα ενημέρωσης δεν θα μπορούσαν να μεταφέρουν τα πραγματικά γεγονότα, γιατί... Κατανοούμε πώς το λέτε. Θα σας πω, ας πούμε, κάτι και συγγνώμη που σας διακόπτω. Τα μέσα ενημέρωσης το προηγούμενο διάστημα παρουσίαζαν ότι αυτή η άσκηση που θα γίνει, να μην τρομάξει ο κόσμος από τα μηνύματα που θα λάβει στο κινητό τηλέφωνο, σε ποια σημεία θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ήταν ένας καταλυτικός ρόλος αυτός. Και δεν το λέω με τη μορφή της μομφής, κύριε καθηγητά. Δεν το συζητάμε. Ναι. Οπωσδήποτε δεν το συζητάμε, αλλά εδώ δεν υπήρχαν επεισόδια στην Ήπεθρο πραγματικά. Συνεπώς, δεν μπορούσε να μεταφερθεί μια αντίστοιχη πληροφόρηση. Όταν έχουμε ένα τέτοιο επεισόδιο, έχουμε επεισόδια πάρα πολλά, είτε σε σεισμό, είτε σε πυρκαγιά, είτε σε πλημμύρα, τότε βεβαίως πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι παίρνουμε πληροφόρηση από τα μέσα ενημέρωσης. Τηρήθηκαν οι χρόνοι, κύριε Λέσκα, να μας πείτε αυτό, που ήταν ένα στίχημα. Τηρήθηκαν οι χρόνοι και μάλιστα η άσκηση τελείωσε πιο πριν από το προβλεπόμενο που ήταν τελειώσει. Ήταν τελειώσει στις 8 η ώρα και τελείωσε περίπου λίγο μετά τις 6. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι χρόνοι τηρήθηκαν. Λίγο ο καιρός δεν βοήθησε από ό,τι ακούσαμε, οι άνεμοι. Ναι, δεν βοήθησαν οι άνεμοι για την ομαλή διαξαγωγή της άσκησης, αλλά σε ένα σεισμό δεν μπορείς να έχεις τις ιδανικές συνθήκες. Εγώ πέρυσι στην Τουρκία που είχα την ευθύνη της ελληνικής αποστολής, όταν είχα πάει στην Αντιόχεια, ήταν για μία εβδομάδα συνεχώς στους μείον 12. Με συνεχές χιόνι και τα λοιπά, οπότε δεν μπορείς να έχεις. Όταν καλείσαι να διαχειριστείς μια κατάλληλη ανάγκη, πρέπει να είσαι αποφασισμένος να αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε καιρική διαδικασία. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος είπε κάτι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να το σχολιάσετε. Και μιλάμε για τον πρώτο πολίτη του πιο λαβωμένου Δήμου της Κρήτης. Ότι η πρωτοβουλία που είχε πάρει ο ΑΣΠ μερικές ημέρες πριν τον μεγάλο σεισμό στο Αρκαλοχώρι για κάποιες ασκήσεις στα σχολεία, φαίνεται ότι βοήθησε αρκετά ακόμα και σε ένα πραγματικό γεγονός όπως ήταν αυτός ο τρομακτικός σεισμός στο Αρκαλοχώρι. Άρα αντιλαμβανόμαστε τον κομβικό ρόλο που έχουν οι ασκήσεις σε αυτό που λέμε αντισεισμική θωράκιση. Είστε ένας πολύ έμπειρος επιστήμονας στη διαχείριση σεισμών.
Κοιτάξτε, αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το να μπορέσουμε να κάνουμε ασκήσεις, να ασκούμαστε συνεχώς. Οι προσπάθειες δεν πρέπει να καταβάλλονται φάπα, ξανά να είναι συνεχείς και κυρίως το ευαίσθητο σχολικό περιβάλλον, όπου σε αυτό το περιβάλλον πραγματικά τα παιδιά μαθαίνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πώς αντιδράνε και μεταφέρουν αυτή τη γνώση στους γονείς. Αναμφισβήτητα η ενημέρωση, η εκπαίδευση των μαθητών των σχολείων όλης της χώρας και όχι μόνο της Κρήτης είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο πραγματικά έχουμε βάλει σαν στόχο στον Οργανισμό της Σεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Γεωργία, να δώσουμε το λόγο και στον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας. Ναι. Ναι, αν θέλεις ρώτησε, ναι, βεβαίως. Κύριο Τσαπάκο, να μας πει πώς κύλει σήμερα. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Η μέρα εξελίχθηκε όπως την περιμέναμε και καλύτερα. Ο βαθμός της σχολείας ήταν μεγαλύτερος λόγω των καιρικών συνθηκών, αλλά όπως είπε και ο κύριος Λέγας προηγουμένως, σε μια τέτοια έκτακτη κατάσταση δεν μπορεί να έχει σύμμαχο τον καιρό, ούτε μπορεί να προβλέψει τον καιρό, ούτε μπορεί να προγραμματίσει βάση του καιρού. Πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και πρέπει να ανταποκριθεί επιχειρησιακά σε κάθε συνθήκη. Από εκεί και πέρα, οι χρόνοι βγήκαν σε μια πρόχειρη αποτίμηση, γιατί η αποτίμηση ουσιαστικά θα γίνει την Τετάρτη το πρωί. Εκεί θα καταγραφούν λεπτομερώς οι αδυναμίες, οι αστοχίες, γιατί ουσιαστικά όλο αυτό το διάστημα σχεδιάζουμε μια άσκηση όχι για να βγει τέλεια η άσκηση, αλλά για να αναδείξουμε τα προβλήματα και τις ελλείψεις και να βελτιωθούμε στην πορεία ως με γνώμονα να είμαστε προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε ενδεχόμενο και η ευχή φυσικά είναι να μην χρειαστεί ποτέ να ενεργοποιήσουμε το σχεδιασμό. Αύριο, κύριε Τσαπάκο, το σενάριο είναι ακόμα πιο τρομακτικό. Πέρα από τα 7,2 ρίχτερ που με βάση το σενάριο χτυπάνε την Ανατολική Κρήτη, θα πρέπει να διαχειριστείτε όλοι που συμμετέχετε σε αυτή την άσκηση και ένα τσουνάμι. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι ο συντελεστής δυσκολίας κατά την αυριανή ημέρα είναι ακόμα πιο μεγάλος. Θέλετε να μας πείτε λίγο σε ποια σημεία θα έχει επιχειρησιακό ενδιαφέρον αύριο η άσκηση και βεβαίως αυτό θα μας το σχολιάσει και ο καθηγητής ο κύριος Λέκας, όπως και ο κύριος Φασουλάς που είναι εδώ. Κύριε Δασκαλάκη, η άσκηση έχει ενδιαφέρον σε όλο το πεδίο. Τα σενάρια έχουν γνωστοποιηθεί εν μέρη, δεν έχουν γνωστοποιηθεί απόλυτα. Mm-hmm. Έχουμε και επί χάρτου σενάρια που παίξαν και σήμερα, θα παίξουν και αύριο. Δεν χρειάζεται να τα γνωστοποιήσουμε όλα, δεν χρειάζεται να προετοιμαστούμε για όλα. Πρέπει να ασκηθούμε και να δεχτούν, όπως είπα και προηγουμένως, όλες οι αδυναμίες εντός και εκτός εισαγωγικών, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για πάνω ενδεχόμενο. Στην περιφέρεια Κρήτης είναι σε πρώτη προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της ανθρώπινης περιουσίας. Οι εντολές και οδηγίες του Περιφερειάρχη μας είναι αυτές. Επενδύουμε εκεί και θεωρώ ότι επενδύουμε πολύ σωστά στην εκπαίδευση των πολιτών, στην ασφάλεια των πολιτών, για να είτε για τέτοια για σεισμό ή τσουνάμι ή για οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός. Κύριε καθηγητά, αύριο θα έχουμε μια μεγάλη επιχείρηση στα λινοπεράματα, στο φράγμα Ποσελέμη, θα έχουμε και το τσουνάμι Χερισόνιο στο Μεσίση, θα έχουμε στο δικτύο Άντρο επίσης άλλες επιχειρήσεις απεγκλωβισμού, αλλά όλα αυτά θα μας τα πει ο κύριος Λέκας. Βεβαίως. Κοιτάξτε, είναι όλα αυτά που είπατε. Είναι ένα τμήμα μικρό των επεισοδίων της άσκησης. Η άσκηση συνολικά είχε 75 επεισόδια και τα 75 επεισόδια ήταν ρεαλιστικά επεισόδια, δηλαδή δεν ήταν σχεδιασμό στον αέρα, αλλά τα επεισόδια υποδείχθηκαν από τις υφιστάμενες γεωδυναμικές, φυσικογεωγραφικές, χωροταξικές και πολεοδομικές συνθήκες. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια επιλογή σενάριων που είναι απολύτως ρεαλιστικά. Όπως είπε και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, δεν θα παιχθούν και τα 75 επεισόδια. Απλά μερικά επεισόδια θα είναι αυτά που είπατε και εσείς, επεισόδια που έχουν προγραμματιστεί να παιχθούν και είναι και άλλα τα οποία μπαίνουν βόλυμα μέσα με την άποψη είτε της δέσμευσης σπόρων είτε της περαιτέρω δυσκολίας της άσκησης. Θα πρέπει να πούμε ότι η άσκηση
παρουσιάζει μια κλιμακωτή διάταξη δυσκολίες. Δηλαδή την πρώτη μέρα έχουμε ένα μικρό σεισμό, τη δεύτερη μέρα έχουμε και τον πρώτο σεισμό και τον δεύτερο σεισμό και άλλα γεωδυναμικά φαινόμενα. Έχουμε λοιπόν μια κλιμακωτή διάταξη, έτσι ώστε να υπάρχει ένας αυξανόμενος βαθμός δυσκολίες και να μπορούμε εμείς που κάνουμε την αποτίμηση της άσκησης να διαπιστώνουμε σε κάθε επίπεδο δυσκολίες ποια είναι η απόκριση των φορέων και τι δυνατότητες έχουμε ή τι πρέπει να διορθώσουμε. Αυτό που σας ρωτάνε οι πολίτες είναι γιατί γίνεται αυτή η άσκηση Μίνωα στην Κρήτη. Ναι, είναι ένα εύλογο ερώτημα. Όλοι οι κάτοικοι θεωρώ ότι μπορούσαν να υποβάλουν αυτό το ερώτημα. Εκείνο το οποίο έχουμε να πούμε είναι ότι εξηγήσαμε επαρκώς γιατί γίνεται η άσκηση στην Κρήτη. Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Υπάρχει το φυσικογεωγραφικό πλαίσιο, το μοναδικό, το γεωδυναμικό πλαίσιο που καθιστά την Κρήτη μοναδική. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι σεισμοί αποτελούν την ιστορία της Κρήτης, μαζί με τον πολιτισμό βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα. Και είναι νομοτελειακό φαινόμενο το να έχουμε σεισμού στην Κρήτη. Νομίζω ότι είναι μια αυτοτελής περιφέρεια η Κρήτη, η νησιωτική περιφέρεια, που παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Κάθε περιφέρεια παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως η Πελοπόννησο, η Στερεά, η Ελλάδα, τα Ιόνια, η νησιά, το Βόρειο, Νότιο Αιγαίο. Είναι τελείως διαφορετικά. Συνεπώς, αυτές οι ασκήσεις οι οποίες γίνονται εδώ και έχει γίνει η άσκηση στην Κρήτη, είναι μια άσκηση οδηγός για το πώς πρέπει να σχεδιάζονται οι ασκήσεις και βεβαίως τηρουμένων των διαδικασιών που επιβάλλουν οι συνθήκες οι οποίες υπάρχουν. Κύριε καθηγητά, θέλω λίγο να σταθούμε και σε κάτι. Θα είναι και ένα πρότυπο διεξαγωγής ασκήσεων. Θέλω λίγο να σταθούμε και σε κάτι στο μετά το σεισμό. Δηλαδή, εδώ έχουμε καλεσμένους στο στούντιο τον Δήμαρχο Μηνώα Παιδιάδος, σεισμόπληκτους, τον κύριο Κατάτσιο από τον Σύλλογο. Νομίζω ότι πρέπει η πολιτεία να δει με την ίδια σοβαρότητα και το τι γίνεται μετά από ένα σεισμό. Δηλαδή, ο σεισμός στο Αργαλοχώρι το Σεπτέμβριο κλείνει 3 χρόνια. Δυστυχώς η σεισμόπληκτη είναι ακόμα στο περίμενε. Έχω εδώ πέρα ένα έγγραφο που έχει να κάνει με την διαμονή σεισμόπληκτων σε σπίτια που έχουν κριθεί ακατάλληλα και χρήζουν επισκευής. Και η απάντηση που έχουν λάβει οι σεισμόπληκτοι, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος, είναι σας ενημερώνουμε ότι ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας δεν έχει αρμοδιότητα στα θέματα που τίθενται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση. Και μιας και είστε μαζί μας, θα ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε αυτό, γιατί υπάρχουν στην Κρήτη δεκάδες πολίτες που εξακολουθούν να ζουν σε οικίσκους, εξακολουθούν να βλέπουν τα σπίτια τους γκρεμισμένα, να τα χαρακτηρίζουν ακατάλληλα. Ναι, κύριε Δήμαρχε, θέλετε να πείτε κάτι? Ναι, το ερώτημα είναι εάν θα δημιουργηθεί μηχανισμός για το μετά, διότι δεν υφίσταται. Το συγκεκριμένο που θέτεται είναι μια απάντηση σε έγγραφο του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων. Σωστά. Για τις 160 οικογένειες που μένουν σε κίτρινα και κόκκινα σπίτια. Είχαμε την ευκαιρία να το θέσουμε και άλλη φορά. Το κακό είναι ότι δεν υπάρχει αρμόδιος γι' αυτό. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα, κύριε Λέκα, που νομίζω ότι η πολιτεία πρέπει να το δει για το τι γίνεται μετά από ένα σεισμό. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Υπάρχουν καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά στην αποκατάσταση των πληγέντων. Βεβαίως ο οργανισμός δεν έχει καμία αρμοδιότητα πάνω σε αυτά τα θέματα. Ο οργανισμός σχεδιάζει την αντισεισμική πολιτική της χώρας, κάνει τις εκπαιδεύσεις, διαμορφώνει τα επιχειρησιακά σχέδια, τους αντισεισμικούς κανονισμούς και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά την διαδικασία της αποκατάστασης την έχει η Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Είναι η καινούργια Γενική Γραμματεία, η οποία έχει την πλήρη αρμοδιότητα για όλα αυτά τα οποία συζητάτε. Εμείς δεν μπορούμε να επισέλθουμε στο επίπεδο ούτε των επισκευών, ούτε των αποζημιώσεων. Για όλα αυτά είναι η ΔΑΕΦΚ, είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου. Ναι, κύριε Κατάτσια, θέλετε να θέσετε ερώτημα? Κύριε καθηγητά, καλησπέρα, ευχαριστούμε για την απάντηση. Θα ήθελα ακόμα μία απάντηση όμως. Επιτρέπεται οι κάτοικοι αυτοί να μένουν σε κίτρινα σπίτια και σε κόκκινα? Τι θα συμβουλεύατε πρώτον και αν επιτρέπεται? Κοιτάξτε, σε κόκκινα οπωσδήποτε δεν επιτρέπεται να μένουν.
και σε κίτρινο θα έπρεπε οπωσδήποτε να υπάρχει μια ιδιαίτερη μέρημνα, έτσι ώστε να μην παραμένουν σε αυτά τα σπίτια. Αλλά σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα αυτό δεν είναι θέμα του ΟΑΣΠ, είναι θέμα των αρμόδιων υπηρεσιών να διερευνήσουν την κατάσταση και να, είτε να εξασφαλίσουν ασφαλείς υποδομές, είτε να ενισχύσουν τους κατοίκους έτσι ώστε να μπορέσουν να διαμένουν σε ασφαλή σπίτια και κατασκευές. Θέλω ένα τελευταίο ερώτημα στον κύριο Τσαπάκο. Μιας και είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, νομίζω κύριε Τσαπάκο ότι πρέπει και η Περιφέρεια Κρήτης να το θέσει αυτό επιτακτικά στην πολιτεία για το πώς μπορούν να γίνουν πιο γρήγορες οι δημόσιες υπηρεσίες και όλοι αυτοί οι φορείς που εμπλέκονται στο θέμα αποκατάστασης ζημιών αλλά και αποζημιώσεων. Είστε κριτικός, γνωρίζετε πολύ καλά το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές, άρα είναι ανεπίτρεπτο 3 χρόνια μετά να εξακολουθούν να είναι στο περίμενα. Σαφώς και νομίζω ότι η Περιφέρεια στάθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα στους πληγέντες και συνεχίζει με κάθε τρόπο ο Περιφερειάρχης μας να είναι δίπλα και η Περιφέρεια Κρήτης και να τρέξει θέματα που αφορούν και τους πληγέντες και τις υπόλοιπες περιοχές. Μάλιστα. Γεωργία, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Λέκα σε σχέση με το σενάριο των 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. 30 χιλιόμετρα βόρεια της πύλης του Ηρακλείου, υποθαλάσσια. Γιατί όμως 30 χιλιόμετρα, να μας πείτε. Κοιτάξτε, 30 χιλιόμετρα αντιστοιχούν σε μια σοβαρή εξασθένιση των σεισμικών κυμάτων. Ο σεισμός είναι μεγάλος βεβαίως, αλλά οι σεισμικές εντάσεις θα είναι μικρότερες στο Ηράκλειο. Βέβαια, δεν έχει μέχρι τώρα εκδηλωθεί σεισμός πάνω από 6,8 στο χερσαίο χώρο. Συνεπώς, προτιμήσαμε ένα σενάριο ακραίο, αλλά όμως που να μην επιφέρει μεγάλες καταστροφές, έτσι ώστε να μην καταρρεύσει το σύστημα, γιατί το επίπεδο σχεδιασμού της κάθε άσκησης είναι τέτοιο, ώστε να δοκιμαστούν οι δομές. Εάν οι δομές δεν θα υπάρχουν ή δεν δοκιμαστούν, δεν έχει νόημα. Συνεπώς, ο 7,2 είναι ένας σεισμός που είναι ένας επαρκής σεισμός, έτσι ώστε να προκαλέσει αυτό το επίπεδο καταστροφών που διευκολύνουν το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της άσκησης. Σε ό,τι αφορά ένα τσουνάμι, είμαστε ακόμα πολύ πίσω στην ενημέρωση, πιστεύετε, σχέση με το σεισμό. Καθόλου. Κοιτάξτε, σε σχέση με την ενημέρωση, γενικώς λέτε. Στην Ελλάδα λειτουργεί ένα σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό και έχει προειδοποιήσει με επιτυχία στο παρελθόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αντίληψη του κινδύνου από τσουνάμι, βεβαίως δεν είμαστε σε τόσο ικανοποιητικό επίπεδο και ο λόγος είναι ότι δεν έχουμε τόσο πολλά τσουνάμι στον ελληνικό χώρο. Έχουμε ένα τσουνάμι κάθε 10 χρόνια, 15 χρόνια και αυτό είναι μικρό τσουνάμι, δεν είναι μεγάλο τσουνάμι. Και εκεί καταβάλλονται προσπάθειες έτσι ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος σε όλες τις πτυχές του κινδύνου για να αντιδρά και πιο θετικά. Επίσης, πολύ σημαντικό μέρος της άσκησης Μίνωας, Μάνο, είναι ότι θα έχουμε πέρα από τις εκενώσεις δημοσίων κτηρίων, δημοσίων φορέων, θα έχουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, που είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης σημαντικό είναι ότι και οι ιδιώτες συμμετέχουν, κάποιοι ιδιώτες συμμετέχουν στην άσκηση, όπως ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι αξίζει ένα τεράστιο μπράβο και σε όλους αυτούς τους εθελοντές που βοήθησαν σήμερα, κύριε καθηγητά και κύριε Τσαπάκο. Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι οι οριζόντιες δράσεις οι οποίες έχουμε σχεδιάσει. Δεν είναι μόνο 75 τα επεισόδια. Τα επεισόδια είναι πάρα πολλά. Μόνο αν σκεφτεί κανένας ότι θα εκκαινωθούν 1040 σχολεία σε όλη την Κρήτη, καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο επίτευγμα αυτό. Μαζί με τις δημόσιες υπηρεσίες, μαζί με ιδιωτικές επιχειρήσεις, μαζί με ξενοδοχεία, πάρα πολλά συμμετείχαν στην άσκηση. Συνεπώς, γι' αυτό τονίζουμε ότι είναι η μεγαλύτερη άσκηση που έχει γίνει ποτέ στον ελληνικό χώρο. Και πολύ σημαντικό θα είναι η αποτίμηση αυτής της άσκησης. Εδώ, κύριε καθηγητά, ένας τηλεθεατής μου στέλνει μήνυμα λέγοντας ότι το 112 λέει δεν έφτασε σε όλο τον πληθυσμό. Καταγράφησαν μαρτυρίες που στον ίδιο χώρο έλαβαν η μισή το μήνυμα, ενώ η άλλη μισή δεν το έλαβαν. Νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δείτε στην επόμενη άσκηση. Κοιτάξτε, όχι, αυτό δεν είναι αδυναμία, απλά και μόνο. Στα Χανιά και στο Ρέθυμνο έλαβαν όλοι το μήνυμα. Mm-hmm. Βεβαίως εξαιρούνται οι συσκευές οι οποίες είναι πολύ παλιάς τεχνολογίας. Στο Ηράκλειο έχετε δίκιο, συνέβη αυτό που αναφέρετε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να δούμε όλοι ότι το μήνυμα
είναι μία προειδοποίηση, μία παρότρινση. Mm-hmm. Το μήνυμα δεν υπόκειται σε γεωγραφικούς περιορισμούς. Ένας πυλώνας μιας γενικής τηλεφωνίας που είναι πάνω στα Σφακιά, παραδείγματος χάρη, που είναι στα Ανόγια, ουσιαστικά προορίζεται να κάνει την ενημέρωση και την επικοινωνία στον Αμόρα, Θήμηση και στην γύρω περιοχή, αλλά δεν περιορίζονται δυνατότητες μέχρι τα σύνορα μονάχα του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. Έρχεται και πιο μέσα στο Ηράκλειο, που ανάλογα με την περιοχή και ανάλογα με την συσκευή λαμβάνουν ή όχι τα μηνύματα. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ναι, Γεωργία, βεβαίως. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λέκα. Ένα πολύ σημαντικό μέρος της άσκησης είναι ότι σε περίπτωση που δεν έχουμε επικοινωνία, τι γίνεται, δηλαδή με την κινητή τηλεφωνία. Κοιτάξτε, είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι της άσκησης. Όσο σύγχρονες και να είναι οι τηλεπικοινωνίες, δεν εξασφαλίζει κανένας επικοινωνία πάντα. Έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές και κυρίως στο παρελθόν διακοπή επικοινωνίας με τον ευρωπαϊκό και αμερικανικό χώρο στην Αλγερία συγκεκριμένα και ήμασταν μόνοι μας μέρες χωρίς να υπάρχει καμία δυνατότητα διασύνδεσης. Ήμουν υπεύθυνος της Ευρωπαϊκής Αποστολής τότε στο Αλγέρι. Βέβαια τα συστήματα εξυγχρονίστηκαν τώρα πια. Οι βλάβες είναι μικρότερες, αλλά σε έκτατο σενάριο. Κοιτάξτε, όσο πιο σύγχρονη είναι η τεχνολογία, καμιά φορά έχει και πιο μεγάλη τροτότητα. Όσο πιο συνηθίζουμε στην τεχνολογία σε εξελιγμένα πράγματα, εάν καταρρεύσουν αυτά τα πράγματα, είμαστε εκτεθειμένοι. Συνεπώς, πρέπει να ακολουθούμε τις επιταγές βέβαια της τεχνολογίας, αλλά πρέπει να σχεδιάζουμε και με βάση απρόσμενα πράγματα όπως είναι αυτό της επικοινωνίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λέκα, κύριε Τσαπάκο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστώ, κύριε Δασκαλάκη, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία και όλο το προηγούμενο διάστημα για την ενημέρωση των πολιτών. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά. Γεωργία. Εμείς σε αυτό το σημείο θα πάμε να δούμε τι συνέβη ταυτόχρονα με το Ρέθυμνο στα Χανιά. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε, γιατί είναι με την επιστροφή. Πέρα ότι θα συζητήσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Μηνόπαιδιάδος, ο σεισμόπληκτος Δήμος Μηνόπαιδιάδος, θα πάμε και επιστημονικά να δούμε κάποια ρήγματα τα οποία έτσι χρήζουν επιστημονικού ενδιαφέροντος στην Κρήτη με τη βοήθεια του κυρίου Φασουλά. Αλλά θα δούμε και δύο σεισμικές δονήσεις σε προσωμείωση από το σπίτι του σεισμού στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που μοιάζουν με το σενάριο των δύο σεισμών στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Θα δούμε πώς αντέδρασε η συνάδελφος η Γεωργία η Μαχακάκη, αλλά και το κτίριο, σε δύο σεισμούς που μοιάζουν με τους σεισμούς που θα ασχοληθεί αυτή η άσκηση σήμερα και τις επόμενες ημέρες σε Χανιά και Ηράκλειο. Είναι 10 και 4 το πρωί και οι πολίτες των Χανίων ειδοποιούνται μέσω του 112 για την μεγάλη κλίμακα άσκηση Μήνωας 2024. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 ρίχτερ με επίκεντρο βορειοανατολικά των Χανίων ανοιχτά της Σούδας προκαλεί μεγάλες καταστροφές και κινητοποιεί το σύνολο των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, δήμους, αντιπεριφέρεια, εθελοντικές οργανώσεις. Το Δημαρχείο της πόλης εκενώνεται και οι εργαζόμενοι οδηγούνται σε χώρους καταφυγής. Ο κόσμος παραμένει στην πλατεία Κοντζάμπαση και σε άλλους ανοιχτούς χώρους. Για πρώτη φορά πριν από λίγο απεστάλλει το ειδικό μήνυμα 112. Ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι του Δήμου Χανίων. Μετακινήθηκαν οργανωμένα και με απόλυτη τάξη και ασφάλεια στους εγκεκριμένους χώρους καταφυγής και εδώ ελέγχουμε την παρουσία των εργαζομένων να έχουν συγκεντρωθεί και να μην λείπει κανείς. Στην αντιπεριφέρεια Χανίων, μετά τον έλεγχο του κτηρίου από μηχανικούς, στείνεται συντονιστικό κέντρο. Σας ακούμε. Ναι. Έχουμε επαφή με όλο τον νομό, μας δίνουν συνέχεια συμβάντα για περιστατικά. Όπως θα παίρναμε, αν μηγαίνεται, γινόταν κάποια μεγάλη καταστροφή, ένας πραγματικά μεγάλος σεισμός. Δεν περιορίζεται μόνο σε μια περιοχή τα φαινόμενα. Είναι διάφορες φύσεις και είναι παντού. Τα σχολεία εκενώνονται. Δόθηκαν εντολές παράλληλα να γίνουν έλεγχοι όλων των σχολικών κτηρίων από πολιτικούς μηχανικούς, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα κτίρια είναι ασφαλή. Και βέβαια, τα παιδιά στη συνέχεια, αν και οδηγήθηκαν στις τάξεις τους, η κανονική διαδικασία θα ήταν να παραδοθούν στους γονείς. Και βέβαια, σε κάποια παιδιά που δεν θα παραδεινόντουσαν, ενεργοποιήσαμε την κοινωνική υπηρεσία. Έχουν βρεθεί μέχρι τώρα 4 τραυματίες. Αναμένουμε τα κάτω. Στην έκταση του στρατοπέδου Μαρκοπούλου, ένα κτίριο έχει καταρρεύσει. Υπάρχουν εγκλωβισμένοι.
Λοιπόν, έχουμε κατάρρευση κτηρίου. Έχουμε 8 θύματα εγκλωβισμένου. Κάνουμε μεταβολή, 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 μεταβολή. Ωραία, μιλήστε με παιδιά, τι έχουμε. Για να δράσουμε περιστατικά. Ναι, τι, περιστατικά, ξέρουμε. Το νοσοκομείο αντιμετωπίζει περιστατικά. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα προς το παρόν με τη ροή που πάνε. Τώρα θα ζητήσουμε και σκηνές, γιατί έχουμε και άστεγους σε αυτό το σημείο. Την ίδια στιγμή οι αρχές ενημερώνονται για καταπτώσεις βράχων στο φαράγγι της Αμαριάς και στη σύραγγα των Πολίων. Έχουμε πρόβλημα με το ΕΚΑΒ. Έχουμε βγάλει τους ανθρώπους από το πόλια, από τα οχήματα και δεν υπάρχουν ασθενοφόρα να τους παραλάβουν. Στα το πόλια. Στέλεχη της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, εκπρόσωποι όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας και δεκάδων υπηρεσιών λαμβάνουν οδηγίες για το συντονισμό των ενεργειών στις περιοχές ευθύνης τους. Σημαντικός είναι ο ρόλος της κοινωνικής υπηρεσίας. Δομήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να προστρέξει σε όλα τα επεισόδια και να παρέχει κοινωνική υποστήριξη, η οποία ήταν είτε στην παροχή νερού, φαγητού και άλλων ειδών για τον κόσμο που ήταν στο χώρο των επεισοδίων. Θα παρακολουθήσουμε και θα δούμε τις καταγραφές των αξιολογητών, θα επισημάνουμε τα κρίσιμα σημεία, θα δούμε πού χρειάζονται περαιτέρω βελτιώσεις και όλα αυτά θα συμπεριληφθούν στην έκθεση την οποία θα αποστείλουμε στο Υπουργείο. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Η άσκηση Μήνος ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι με το στήσιμο καταβλισμού στο γήπεδο της Μοναχής Ελιάς για τους σεισμόπληκτους. Ένα λεπτό μετά τις 10.30 εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής και σε αυτό το σημείο θα δούμε την προσομοίωση δύο σεισμών και θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Φασουλά. Η συνάδελφος η Γεωργία η Μακάκη μαζί με τον εικονολήπτη μας, τον Νίκο τον Εργαζάκη, βρέθηκαν σήμερα στο σπίτι του σεισμού στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και βίωσαν την εμπειρία δύο σεισμών που μοιάζουν με τους σεισμούς που προβλέπει το σενάριο της άσκησης σε Χανιά και Ηράκλειο. Τα 6,4 ρίχτερ στα Χανιά και τα 7,2 ρίχτερ αύριο στο Ηράκλειο. Μιλήστε μας λίγο για αυτούς τους δύο σεισμούς. Είναι Ταϊβάν και Ιαπωνία, σωστά? Ναι, αυτοί οι σεισμοί ουσιαστικά όπως έχουν ανάποδα μεγέθη, mm-hmm. για να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Δηλαδή, στη Ταϊβάν κανονικά έχει μεγαλύτερο μέγεθος από το σεισμό του Κόμπε, όμως τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά αυτών των σεισμών προσομοιάζουν στα χαρακτηριστικά των δονήσεων που προβλέπει η άσκηση. Δηλαδή, ο ένας σεισμός στη Ταϊβάν τον νιώθουμε από μία μακρινή απόσταση, οπότε οι εντάσεις είναι διαφορετικές, τα σεισμικά κύματα μας έρχονται σε μεγαλύτερη διάρκεια, ενώ ο σεισμός του Κόμπε είναι ένας σεισμός κοντινός και η ένταση που δίνει είναι πολύ πιο ισχυρή και πιο μεγάλη. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν αυτοί οι σεισμοί για να γίνει αυτή η προσομοίωση. Αυτό που είναι σημαντικό είναι για όσους έχουν βρεθεί σε αυτό το χώρο ότι σε τέτοιους σεισμούς είναι αδύνατο να παραμείνει κανείς όρθιος εκείνη την ώρα του σεισμού. Και αυτό το λέω με την έννοια ότι η μόνη αντίδραση που έχουμε εκείνη την ώρα είναι να προστατεύσουμε τον εαυτό μας μπαίνοντας κάτω από ένα γερό αντικείμενο. Και δεν μπορούμε να κάνουμε ιστορία, καμία άλλη κίνηση. Να πούμε ότι ο σεισμός της Ιαπωνίας ήταν 6,9 ρίχτερ και έγινε το 1995. Και ο σεισμός της Ταϊβάν ήταν 7,2 ρίχτερ και έγινε το 1999. Αυτός είναι ο σεισμός που μοιάζει με τον σημερινό σεισμό της άσκησης στα 6,4 ρίχτερ, παρά το γεγονός ότι είναι μεγαλύτερος. Ενώ ο σεισμός της Ιαπωνίας, παρά το γεγονός ότι είναι μικρότερος από τον αυριανό σεισμό με βάση την άσκηση, μοιάζει με τα 7,2 ρίχτερ του Ηρακλείου. Πάμε να δούμε τι κατέγραψε ο φακός της Κρήτη TV, πώς αντέδρασε η Γεωργία η Μακάκη στο σπίτι του σεισμού. Βρισκόμαστε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και στον προσομοιωτή σεισμού και θα ζήσουμε τον σεισμό στην Ιαπωνία 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το 1995. Ενώ στη συνέχεια θα ζήσουμε το σεισμό στην Ταϊβάν 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το 1999.
Λοιπόν, κύριε Φασουλά, βλέπουμε ότι ο 7,2 ρίχτερ έχει μια πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Όμως, εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε πολύ την διαφοροποίηση της έντασης. Εδώ μιλάμε για μια προσομοίωση. Είναι πραγματικά τρομακτικό σε πραγματικές συνθήκες ένας τέτοιος σεισμός, ειδικά αν είναι νύχτα και κάποιος είναι χαλαρός στο κρεβάτι του ή στο καναμπέ του. Νομίζω φάνηκε, λίγο να το πρόσεχε κανείς, ότι είχε πολύ μεγάλη διαφορά στην ένταση. Δηλαδή, στο πόσο έντονα γινόταν οι μετακινήσεις. Στον πρώτο σεισμό έπεσαν πάρα πολλά τραπέζια και γενικά η μεταβολή και η δόνηση ήταν έντονη και είχε πολύ μεγάλες εναλλαγές. Μπορούμε να βλέπουμε και τις εικόνες από την προσωμείωση. Στο δεύτερο σεισμό ήταν μικρότερες οι εντάσεις και είχε όμως απλά τη μεγαλύτερη διάρκεια. Πάντα είναι αυτό το μεγάλο άγχος και η αγωνία που έχει οποιοδήποτε βιώνει ένα τέτοιο σεισμό, αν ο σεισμός θα σταματήσει ή θα έχει διάρκεια. Mm-hmm. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν συνεχίζοντας ο σεισμός θα αυξηθεί η ένταση του και θα έχει δυσάρεστες συνέπειες. Θέλω λίγο να μου εξηγήσετε αυτή τη διαφοροποίηση. Γιατί, ας πούμε, τα 7,2 ρίχτερ του σεισμού της Ταϊβάν μοιάζουν περισσότερο με τα 6,4 ρίχτερ της άσκησης σήμερα στο Χανιά. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 8 μονάδες που έχει διαφορά ένας σεισμός από τον άλλο. Ο λόγος είναι η απόσταση. Η απόσταση και το εστιακό βάθος. Που όσο πιο μακριά είναι, τόσο οι εντάσεις αποσβαίνονται και είναι λιγότερα έντονες οι επιπτώσεις και μικρότερες αυτές που νιώθουμε στην επιφάνεια. Ενώ όσο πιο κοντά σε εμάς είναι ο σεισμός, τόσο μεγαλύτερες είναι οι εντάσεις. Βέβαια, μετά παίζουν και άλλοι παράγοντες ρόλο, mm-hmm. έτσι όπως για παράδειγμα το έδαφος θεμελίωσης. Δηλαδή, αν κάποια περιοχή είναι σε βραχώδες υπόβαθρο ή αν είναι σε κάποια μαλακά εδάφη, όπως ήταν η περίπτωση του Αρκαλοχωρίου. Συζητούσα χθες σε μια εκδήλωση που είχαμε στον Κουρσόνα ότι το 1856 που έγινε ο ισχυρότερος από τους πρόσφατους σεισμούς που ισοπαίδωσε το Ηράκλειο, υπήρχαν καταγραφές ότι πάρα πολλά χωριά στον κάμπο του Ηρακλείου ισοπεδώθηκαν. Διπλανά χωριά όμως στον Κουρσόνα έπαθαν αυτές τις μεγάλες καταστροφές. Mm-hmm. Ο Κουρσόνας δεν έπαθε τίποτα. Που ήταν ουσιαστικά σε ένα βραχώδες υπόβαθρο. Άρα είναι και άλλοι παράγοντες. Μπορεί καμιά φορά να είναι και πολύ τοπικοί, δηλαδή ανάμεσα σε ένα οικοδομικό τετράγωνο και στο το επόμενο οικοδομικό τετράγωνο μπορεί οι συνθήκες να είναι εντελώς διαφορετικές όσον αφορά τη θεμελίωση και να δώσει διαφορετικές συμπεριφορές. Είναι απρόβλεπτο το φαινόμενο, πολυπαραγωγικό, αυτό λέμε όλοι, που ελπίζουμε να μην ζήσουμε σεισμούς με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Εδώ, ας πούμε, στην προσομοίωση, κύριε Φασουλά, ακούμε έναν θόρυβο. Είναι ο θόρυβος ότι αυτοί οι σεισμοί, φαντάζομαι, έχουν και ένα συνδυασμό ενός τρομακτικού θορύβου που προκαλούν μια αναστάτωση και ένα πανικό. Σωστά. Πάντα. Και ένα ερώτημα που μου έρχεται. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, ότι τα τραπέζια που υπάρχουν στο χώρο πέφτουν. Τελικά είναι ασφαλές να βγούμε κάτω από το τραπέζι? Ναι, αυτά τα τραπέζια πέφτουν γιατί όπως είδατε είναι σε λίγο στενόμακρα. Mm-hmm. Και ψηλά είναι τραπέζια φροντιστηρίου. Αλλά ένα τετράγωνο τραπέζι όπως αυτά που έχουμε στο σπίτι μας δεν θα πέσει από το σεισμό. Ο κανόνας βέβαια λέει ότι αν θα μπούμε κάτω από ένα γερό έπλο πρέπει να κρατάμε το πόδι. Να κρατάμε το γιατί πόδι. Γιατί θα μετακινηθεί. Φαντάζομαι έχετε δει σε περιπτώσεις σεισμών πολύ βαριές ηλεκτρονικές συσκευές όπως είναι ψυγεία ή πλυντήρια να έχουν πάει στα άλλα δωμάτια από εκεί που ήταν. Έτσι, mm-hmm. φαντάζεστε δηλαδή τη δόνηση που γίνεται εκείνη την ώρα. Αυτές οι δύο σεισμικές δονήσεις σε ένταση μοιάζουν με το σεισμό του Αρκαλοχωρίου? Δηλαδή βίωσαν αυτό το ταρακούνημα οι κάτοικοι στο Αρκαλοχώρι? Ο σεισμός του Κόμπε είχε ίδια χαρακτηριστικά και περίπου ίδιες εντάσεις με το σεισμό του Αρκαλοχωρίου σε γενικές γραμμές, γιατί ξέρουμε ότι στο Αρκαλοχώρι υπήρξαν κάποιες περιοχές που έδωσαν πολύ υψηλές εντάσεις, μη αναμενόμενες εντάσεις. Αλλά σε γενικότερο βαθμό, ναι, είναι ο σεισμός του Κόμπε, επειδή ο σεισμογράφος του κατέγραψε ήταν ακριβώς πολύ κοντά στο επίκεντρο, σχεδόν δίπλα, κάποιος το νιώθει το ίδιο. Το γεγονός ότι μιλάμε για σεισμικές δονήσεις, ας πούμε, όπως το Αρκαλοχώρι, που δεν υπάρχει θάλασσα, που δεν υπάρχει αυτή η εκτόνωση. Γιατί τα 5,9 ρίχτερ ήταν στο Αρκαλοχώρι. Αν κανείς ακούσει 5,9 ρίχτερ βλέποντας τα 7,2 ή τα 6,9 ή τα 8, λέει ένας πολύ μικρότερος σεισμός. Όμως ήταν ένας πολύ καταστροφικός σεισμός αυτός του Αρκαλοχωρίου. Ναι, γιατί παρά τα 5,9 ρίχτερ. Η κρίσιμη παράμετρος και το στοιχείο είναι ότι η ένταση. Η ένταση με την οποία πλήττει ο σεισμός μια περιοχή. Αυτό είναι το κρίσιμο. Μπορεί ο σεισμός να είναι 5 ρίχτερ και επειδή είναι πολύ κοντά σε κάποιους οικισμούς και τα εδάφη να είναι καλά, να δώσει επιπτώσεις ίδιους με ένα 7 σεισμό ρίχτερ. Παρά το γεγονός ότι στο Αρκαλοχώρι υπήρχαν καταρρεύσεις, αλλά και σε χωριά πέριξ του Αρκαλοχωρίου και στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων,
Υπάρχει εξήγηση γιατί αυτός ο σεισμός, ενώ ήταν τόσο καταστροφικός, βεβαίως οδήγησε σε τραγωδία. Ένας συντοπίτης μας χάθηκε στην περιοχή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Περιορίστηκε σε ένα θύμα και σε μικροτραυματισμούς. Υπάρχει ερμηνεία και εξήγηση σε αυτό? Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν στην ώρα που έγινε ο σεισμός. Ότι κρίσιμος παράγοντας ήταν η ώρα του σεισμού. Ήταν γύρω στις 9 η ώρα. Όλος ο κόσμος ήταν στο πόδι, τα παιδιά στα σχολεία, οι άνθρωποι στις δραστηριότητές τους, κυκλοφορούσαν. Δεν τους έπιασε δηλαδή εξ απρόπτου μέσα στο, πάνω στο κρεβάτι ή μέσα στο σπίτι. Αυτός ήταν πολύ κρίσιμος παράγοντας. Μάλιστα. Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο την προσομοίωση και τα σεισμικά γεγονότα και έρχομαι σε εσάς, κύριε Κιγκέρογλου. Το Σεπτέμβριο κλείνουν 3 χρόνια. Πριν από 2 μήνες, σε μια εκπομπή που είχαμε κάνει για το πώς εξελίσσεται αυτή η πορεία, είχατε πει ότι βλέπετε καταβλισμούς, βλέπετε ανθρώπους στους οικίσκους μέχρι και το φθινόπωρο του 25. Έχει αλλάξει κάτι από αυτή την τελευταία σας τοποθέτηση εδώ πριν από 2 μήνες? Η συνολική ανασυγκρότηση του τόπου θα κρατήσει πολύ, γιατί μόλις τώρα άρχισε. Ανασυγκρότηση χωρίς σχέδιο και χωρίς ενιαίο συντονισμό δεν μπορεί να γίνει. Και αυτό είναι το οποίο υπενυχθήκαμε μιλώντας στην αρχή για την άσκηση. Οι ασκήσεις όλες που έχουν πραγματοποιηθεί, θυμάμαι από τότε που μετέχω στα κοινά, μέχρι σήμερα είναι πετυχημένες. Δεν υπάρχει καμία άσκηση που να απέτυχε. Όλες είναι πετυχημένες, βγάζουν συμπεράσματα, με βάση τα συμπεράσματα διορθώνουμε τα λάθη κτλ. Είναι ακριβώς το ίδιο και αύριο βράδυ το ίδιο θα ακουστεί. Τι γίνεται από εκεί και πέρα? Παραδείγματος χάρη, ασχολούμαστε με τον ανθρώπινο παράγοντα, είναι ο πρώτος. Βέβαια. Πολύ καλά κάνουμε. Πάμε τώρα στο δεύτερο παράγοντα που είναι οι κατοικίες, που συνδυάζεται στην πραγματική άσκηση όμως με τη ζωή των ανθρώπων. Όπως είπατε προηγούμενα, εάν ο σεισμός γινόταν νύχτα στο Αρκαλοχώρι, οι ιδιωτικές υποδομές, οι κατοικίες ήταν τόσο ευάλωτες που θα είχαμε πάρα πολλά θύματα. Να πάμε στις περιοχές του Ηρακλείου, όπως έχουν δομηθεί στις αυθαίρετες περιοχές, με τους στενούς δρόμους, χωρίς σημεία συγκέντρωσης. Για ποια άσκηση μιλάμε? Έπρεπε στο Ηράκλειο να γίνει μια άσκηση και να δούμε. Μπορεί να έχει δοθεί, δεν το ξέρω. Mm-hmm. Να δοθεί μια άσκηση σε μια πυκνοδομημένη περιοχή όπως που δεν έχει ελεύθερους χώρους. Στην Αγία Τριάδα, στο Ηράκλειο. Που δεν έχει ελεύθερους χώρους. Mm-hmm. Στην Αγία Τριάδα είναι παραδοσιακή. Υπάρχουν και νεοδόμητες περιοχές, τελευταίες δηλαδή. Θέρισος, Μασταμπάς, πολλές περιοχές. Πολυκατοικίες 6 και 7 ορόφων. Όπου η χώρη είναι μικρή. Είναι, συγγνώμη, λιγόβριστη. Σε ποιο είναι το σχέδιο συγκέντρωση? Πού βγαίνουν και πάνε οι άνθρωποι και πώς βγαίνουν και από ποιους δρόμους περνάνε τα ασθενοφόρα, τα πυροσβεστικά οχήματα και τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το ίδιο όμως ισχύει και σε πολλά χωριά. Το είπα στο Ηράκλειο επειδή είναι πιο γνωστή η κατάσταση. Υπάρχει και σε πολλά χωριά το ίδιο που κάνει. Και έρθει στην πολιτεία, να δείτε την αντίφαση δηλαδή, και αντί να ξαπλώσει την πόλη, και αναφέρομαι στην Ήπεθρο, mm-hmm. να ξαπλώσει ή να θεωρήσει ότι η ανοιχτή πόλη είναι το ζητούμενο σε μια δόμηση, λέει συγκεντρωθείτε πάλι στο συνεκτικό ιστό. Γίνεται τώρα ένα προεδρικό διάταγμα, είναι σε διαβούλευση κοινή προς υπογραφή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν ξέρω πότε θα υπογραφεί, ισχύει για όλη την Ελλάδα και λέει μείωση των ορίων. Συγκεντρωθείτε ο ένας πάνω στον άλλο. Γιατί το θεωρούν καλύτερο αυτό. Δεν είναι. Δεν είναι καλύτερο. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από λάθος σχεδιασμό όπου σχεδιάζομαι. Γιατί τα πιο πολλά είναι χωρίς σχέδιο. Με μια δεδομένη λοιπόν κατάσταση πρέπει να υπάρξουν επιχειρησιακά σχέδια ή σχέδια εκτάκτου ανάγκης που πρέπει να εκπονηθούν από ειδικούς. Δεν μπορεί να εκπονηθούνται. Ότι σε αυτή την άσκηση έπρεπε να έχει ένα ξεχωριστό ρόλο αλλά και λόγο η περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Μπορούσε να έχει, αλλά μπορεί να έχει καταθέτοντας την εμπειρία από και την ημέρα του σεισμού, αλλά από εκεί και μετά. Ιδιαίτερα για τη φάση της ανασυγκρότησης. Η εμπειρία είναι οδυνηρή. Αλλά για να πω και για την άσκηση, το κράτος είναι βεβαίως και η διοίκηση και η αυτοδιοίκηση, αλλά αν διαβάσετε τον νόμο για την πολιτική προστασία, προβλέπει
πέρα από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που ιδρύθηκε, περιφερειακές δομές κρατικές, οι οποίες συντονίζουν τους Δήμους και την αυτοδιοίκηση. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Υπάρχει, νομίζω, μόνο ο συντονιστής έχει οριστεί. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν τα κέντρα διαχείρισης κρίσεων. Δεν υπάρχει η περιφερειακή δομή για την πολιτική προστασία. Δεν έχει δημιουργηθεί. Και είναι ο νόμος του 2019. Είναι από τους πρώτους νόμους του 2020. Από τους πρώτους νόμους ψήφισε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η δομή. Άρα λοιπόν και τα σχέδια που έχουν οι Δήμοι, αν δεν γίνουν σε συντονισμό και συνεργασία με την κρατική δομή, δεν έχουν την αξιοπιστία που πρέπει ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση. Αυτά για την άσκηση. Πάμε τώρα στην επόμενη μέρα για να απαντήσω και σε αυτό που είπατε. Βεβαίως το πρώτο διάστημα είναι θέμα διαχείρισης κρίσης, η περίθαλψη, η φροντίδα, η είτε αστέγων. Οι τοποθετήθηκαν είτε σχετικά γρήγορα στο Αρκαλοχώρι. Όχι, δεν θα έλεγα. Οι οικίσεις τοποθετήθηκαν γρήγορα με την έννοια ότι πάλι τοποθετήθηκαν σκηνές. Υπήρξε μια διαδικασία. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι εάν μετά από 3 χρόνια έπρεπε να πούμε ότι τώρα ξεκινάμε να κάνουμε σχέδιο ανασυγκρότησης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η πρώτη δουλειά που έπρεπε να γίνει μετά την αρχική περίθαλψη και τακτοποίηση των ανθρώπων, έπρεπε να εκπονηθεί το σχέδιο ανασυγκρότησης. Και το οποίο σχέδιο δεν μπορεί να είναι ζητούμενο κάθε φορά. Αν δηλαδή υπάρχει κάποιος που ενεργήσει ή που προτείνει κάτι να υπάρξει σχέδιο, αν δεν υπάρξει κανείς, να μην υπάρξει σχέδιο. Και το λέω γιατί. Για την Εύβοια υπήρξε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης. Για τη Βόρεια Εύβοια. Έγινε μια πρόταση από τον φορέα και από την με πρωτοβουλία του Μπένου, μια και αναφερθήκατε, στο 1985 και υπήρξε ένα σχέδιο. Δεν ξέρω. Το σχέδιο αυτό έχει, μου είπαν, το επιχειρησιακό σχέδιο ανασυγκρότησης έχει 75 επιμέρους μελέτες. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό έχουν υλοποιηθεί. Κάποια πράγματα έχουν γίνει. Έχω μια επικοινωνία, έχουν γίνει. Δεν ξέρω πόσο έχει περπατήσει, αλλά έχουμε 1 μήνα διαφορά μόνο. Και ενώ εκεί υπήρξε ένα σχέδιο, εκπονήθηκε από πέρυσι έχει εκπονηθεί. Έχει προχωρήσει σε μια υλοποίηση, σε εμάς δεν έχει υπάρξει καν το σχέδιο. Βεβαίως μου παρουσίασε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης μια μελέτη που έγινε από το Οικονομικό Επιμελητήριο της τάξης των 20.000 κόστους για να δείξω το βάρος της μελέτης, αλλά αυτό δεν είναι σχέδιο, επιχειρησιακό σχέδιο ανασυγκρότησης. Και έτσι έρχομαι τώρα για να πω ότι κινήσαμε εμείς διαδικασίες, δεν περιμέναμε να μας κάνουν το σχέδιο, κινήσαμε διαδικασίες, έχουμε βάλει μπροστά και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προώθηση των φακέλων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελπίδα. Εξακολουθεί όμως να πηγαίνει με αργή διαδικασία το πολύ θέμα αργή, των φακέλων. Πολύ αργή. Mm-hmm. Η κίνηση δικιά μας βελτίωσε τα πράγματα, αλλά αυτές οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες. Γιατί ο μηχανισμός αδειοδότησης είναι πάρα πολύ συχνός. Δεν μπορεί 20 άτομα που είναι εκεί, τα οποία όμως ασχολούνται και με άλλα πράγματα και οι οποίοι είναι άνθρωποι συμβασιούχοι. Τι σημαίνει συμβασιούχοι, ότι δεν κατέχουν καλά την επιστήμη τους, αλλά ότι ό,τι δουλειά κάνουν αυτοί οι 20 πρέπει να περάσει ξανά από ένα χέρι ενός μόνιμου να τα ελέξει για να τα υπογράψει. Τα τρελά της άρα λοιπόν είναι σαν να είναι ένα άτομο. Έχεις ένα δρόμο με 10 λωρίδες, προχωράς και μια στιγμή γίνεται μια λωρίδα. Έχεις 10. Έτσι. Μια λωρίδα είσαι. Λοιπόν, αυτό είναι απαράδεκτο. Τα ακούμε τώρα πόσο καιρό ότι θα διπλασιαστεί ο κόσμος, θα διπλασιαστούν οι συμβασιούχοι κλπ. Δεν είναι τίποτα. Ένα είναι αυτό. Δύο είναι η πολύ αργή διαδικασία έγκρισης και χρηματοδότησης των απαιτήσεων που έχει το σχέδιο αυτό της ανασυγκρότησης που έχει βάλει ο Δήμος μπροστά. Να σας πω τώρα για τις καθαιρέσεις, δηλαδή την κατεδάφιση επικίνδυνων που υπήρχε ένας ρυθμός από τον Οκτώβρη ή και πριν έχει διακοπή. Η Περιφέρεια είναι δικαιούχος πλέον για να κινήσει τη διαδικασία σύμφωνα με το Υπουργείο. Έδωσε δηλαδή τη χρηματοδότηση στην Περιφέρεια, αλλά η χρηματοδότηση δεν ήρθε ακόμα. Έδωσε την ευθύνη, γιατί η αρμοδιότητα είναι του Δήμου,
αλλά έδωσε την ευθύνη στην περιφέρεια, γιατί λέει δεν τα πηγαίνανε καλά το προηγούμενο διάστημα, τώρα που άλλαξε η δημοτσίαρση, ναι, το σκέφτηκε, και δεν έχει έρθει ακόμα η χρηματοδότηση του 1 εκατομμυρίου, για την οποία θα έχετε ακούσει, σας είπαμε στην προηγούμενη αυτή, ότι είχε υποσχεθεί και έχει προεγκριθεί. Υπάρχει μια έγκριση πίστος. Προέγκριση όμως. Προέγκριση. Η έγκριση προέγκριση. Θα πάρει πάλι ένα χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει. Να σου πω την έκφραση όπως ακριβώς είναι η γραφειοκρατική έκφραση. Πρόθεση χρηματοδότηση. Έτσι λέγεται. Πρόθεση χρηματοδότηση. Πρόθεση χρηματοδότηση. Υπάρχει λοιπόν η πρόθεση χρηματοδότηση του 1 εκατομμυρίου. Έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες. Περιμένουν οι άνθρωποι για να καθαρέσουμε τα επικίνδυνα σπίτια. Δεν γίνεται τίποτα γιατί 6 μήνες δεν έρχονται τα χρήματα. Και βεβαίως να πούμε, κύριε Γκέρογο, κάτι πολύ σημαντικό, εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι στον τόπο σας που ζουν σε σπίτια που χαρακτηρίζονται ακατάλληλα και επικίνδυνα. Έχουμε λοιπόν 160 περίπου οικογένειες που είναι στους Ιτσίσκους και άλλοι τόσοι είναι σε κίτρινα και κόκκινα σπίτια. Άρα σε επικίνδυνα σπίτια. Και τα κίτρινα που έχουν ζημιά στο φέρον των οργανισμών επικίνδυνα. Και ο ΑΣΠ, να με συγχωρήσει ο κ. Λέκας, ο οποίος κάνει πολύ καλή δουλειά, έπρεπε να πει όχι, δεν έχω αρμοδιότητα. Είναι απαράδεκτο να μένουν σε κίτρινα και κόκκινα σπίτια, γιατί είναι οργανισμός αντισεισμικής προστασίας. Αν είναι αντισεισμικό ένα σπίτι κίτρινο και κόκκινο, μάλιστα, τότε δεν έχει αρμοδιότητα. Με συγχωρεί πάρα πολύ, αλλά αυτός που απάντησε ο διευθυντής του αντίστοιχου τομέα, κακώς απάντησε έτσι και κακώς ο ΟΑΣΠ σε αυτή τη σχέση, πρέπει να στείλει ένα alert στο Υπουργείο. Εάν ο ΟΑΣΠ δεν στείλει alert στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, ποιος θα το στείλει? Ο Μπακάκης της γειτονιάς? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σας αγαπούμε, σας εκτιμούμε όλοι, κύριοι του δημοσίου εκεί τομέα, κάνετε καλά τη δουλειά σας, αλλά έλεος, όχι όλα στα χαρτιά. Γιατί στα χαρτιά το ενδιαφέρον σας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Βάλτε μια νοτελεία. Πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό. Καλά, να βάλουμε την τελεία, γιατί θα πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έρθω σε εσάς, κύριε Κατάτση, μετά και βεβαίως θα δούμε και κάποια επιστημονικά στοιχεία για τα ρήγματα της Κρήτης, σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Μία ανάσα πριν τις 11, βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας. Ώρα Αιχμής στην Κρήτη TV, ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook, δασκαλάκης@κρητetv.gr. Το mail της εκπομπής και 2810-38.000. Βλέπω, κύριε Καντάτση, ότι και η κύριε Γκέρογλου, ότι έχουν έρθει κάποια μηνύματα που αφορούν και τους πληστηριασμούς. Αλλά πριν πάμε στους πληστηριασμούς, επειδή είπε ο κύριος Δήμαρχος νωρίτερα, κύριε Καντάτση, ότι η διεκπαιρέωση των φακέλων πάει με πολύ αργούς ρυθμούς. Θέλετε να μας πείτε αριθμούς, πώς είναι οι φάκελοι που έχουν κατατεθεί και πόσοι αυτοί που έχουν διεκπαιρεωθεί? Και πόσες οι περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους? Λοιπόν, είναι μια καραμέλα. Τη λένε και την ξαναλένε. Οι φάκελοι που έχουν κατατεθεί είναι περίπου 2.700, όπως είπε σε τελευταία απάντηση ο κ. Υπουργός. Έχουν εγκριθεί 111. Δεν σημαίνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Και βέβαια πρέπει να κατατεθούν 8.000 φάκελοι. Τα νούμερα είναι αμήλικτα και δεν μας φαίνεται χαζό να θέλουν να χειροκροτήσουμε για το ότι ξεκίνησαν 111 φάκελοι να γίνει η επισκευή. Δεν έχει γίνει επισκευή. Και όσοι προσπάθησαν και έβαλαν το χέρι στην τσέπη μόνοι τους, πούλησαν κάποια δικά τους χωράφια, έτυχε και πέρσι ήταν καλή περίοδος το λάδι και μπόρεσαν και έκαναν τις επισκευές, αλλά τα χρήματα δεν τα έχουν πάρει ακόμα. Δηλαδή, με απλά λόγια, πολύ απλά, έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους αυτοί που πλήρωσαν από μόνοι τους τις ζημιές? Ελάχιστοι, ναι. Αυτοί οι ελάχιστοι. Αυτοί οι ελάχιστοι και μάλιστα. Αυτοί οι ελάχιστοι δεν πήραν βοήθεια από το κράτος, έβαλαν το χέρι στην τσέπη για να αποκαταστήσουν, ναι, τις ζημιές στο σπίτι τους. Ακριβώς. Είναι κυρίως πράσινα αυτά και κίτρινα χωρίς ζημιά στο φέρον του οργανισμού. Αλλιώς δεν μπορεί να το επισκευάσει καταρχήν χωρίς άδεια. Σωστά. Ναι. Αλλά είναι ρίσκο. Αλλά τι να κάνει, αφού δεν παίρνει άδεια. Μα κάθε μέρα δεχόμαστε συνέχεια παράπονα ότι σήμερα δέχτηκα δύο. Μου είπαν ότι θα αφήσω το σπίτι, πρέπει να το βάψω, πρέπει να το σοβαντήσω. Μου χρειάζεται το σπίτι. Αυτά είναι πρακτικά προβλήματα καθημερινά. Δεν είπαμε ότι το σπίτι είναι ρημάδι, αλλά αυτές τις περιπτώσεις, όταν το σπίτι είναι ανοιχτό 3 χρόνια, 2,5 χρόνια, και οι υγρασίες παίρνει, και αυτά που είναι ακατοίκητα, κέρπετα μπαίνουν, και τροκτικά μπαίνουν, και όλα αυτά. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι μια κατάσταση που δεν συνάδει και δεν προχωράει. Δεν είναι μια ωραία εικόνα. Είχατε βγάλει μια ανακοίνωση ο Σύλλογος Ελπίδα για το κομμάτι των πληστηριασμών και είχατε δώσει και δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα μιας πολύτεκνης οικογένειας. Αυτό που ζητούσατε, άκουσα και τον κύριο Κυγέργο να το λέει και προεκλογικά στις αυτοδιοικητικές εκλογές,
πάγωμα των πληστηριασμών. Εγώ όμως ψάχνοντας τις τελευταίες ημέρες, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν έχουν παγώσει οι πληστηριασμοί. Όχι βέβαια, δεν έχουν παγώσει. Έχουμε 55 κατασκευτήρια που ήταν μέχρι τις αρχές του Δεκέμβρη. Περιμένουμε και αυτού του τριμήνου τα νέα στοιχεία. Οι πληστηριασμοί συνεχίζουν κανονικότατα. Πληστηριασμοί, ας πούμε, και, ακόμα και σε σπίτια που έχουν καταστραφεί. Βεβαίως, σε κόκκινα σπίτια που έχουν καταστραφεί και σε κίτρινα σπίτια που είναι ευάλωτα. Και μάλιστα το ένα από τις δύο περιπτώσεις που αναρτήσαμε είναι περίπτωση συνταξιούχου, 75 χρονών, έβαλε κάποια χρήματα, όπως είπε ο κ. Δήμαρχος, μόνος του και επιδιόρθωσε το σπίτι. Και η τράπεζα του το ζητάει τώρα και είναι κίτρινο το σπίτι. Με σύζυγο καρκινοπαθή. Είναι μία από τις δύο περιπτώσεις. Και η άλλη είναι πολυμελής οικογένεια με 5 παιδιά, με σοβαρότατη αναπηρία το ένα μέλος της οικογένειας, άνεργος, και πληστηριάζεται η πρώτη κατοικία. Κατασκευτήρια έχουν έρθει και για αγροτιμάχια, κατασκευτήρια έχουν έρθει και για ένα δώμα, κατασκευτήρια και για μια αποθήκη και για ένα μαγαζί που έχει για να βγάλει το μερογάμματο πλοίο στη δόση. Ζητήσαμε εξ αρχής, και το είχαμε επισημάνει και στον κύριο Πρωθυπουργό με ανοιχτή επιστολή και στην αποκεντρωμένη που στείλαμε το υπόμνημα, να δοθεί περαιτέρω αναστολή πληστηριασμών. Δόθηκε σε εμάς ένα εξάμηνο αναστολής μόνο. Στη Θεσσαλία δόθηκε ακόμα ένα και καλώς δόθηκε. Στο Μάτι ισχύουν αναστολές από το 18 πληστηριασμών. Στον Ιαννό είχε δοθεί ετήσια απευθείας αναστολή πληστηριασμών. Δεν πρέπει λοιπόν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ίδια κοινωνία. Θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στα δημόσια κτίρια, και επιτρέψτε μου να θέσω το ερώτημα στον κύριο Δήμαρχο, σε τι κατάσταση είναι τα σχολεία, ας πούμε? Λοιπόν, αντισεισμικός έλεγχος έχει γίνει πρωτοβάθμιος και μετά το σεισμό, και βεβαίως θα προχωρήσει και δευτεροβάθμιος για να έχουμε πλήρη γνώση. Όμως έχουμε ήδη τρία σχολεία τα οποία έχουν τεράστιο πρόβλημα. Τα δύο πρέπει να γίνουν για τα δύο σχολεία, που είναι το Γυμνάσιο Αργαλοχωρίου και το Πρώτο Δημοτικό Αργαλοχωρίου, είναι καταδαφιστέα και πρέπει να γίνουν νέα σχολεία. Και για το Δημοτικό Θραψανού το διατηρητέο, έχει εκπονηθεί ουσιαστικά η μελέτη, θα παραδοθεί σε κανένα μήνα, χρειάζεται να γίνει εκ βάθρων αναστήλωση, ας το πω έτσι. Για κανένα δεν υπάρχει πέραν από την μελέτη που εκπονείται για το Δημοτικό, είτε χρηματοδότηση, είτε προεργασία. Άρα πέρα εμείς από τους κατοίκους του Σικίσκους, για μεγάλο χρονικό διάστημα θα είναι έχουμε, και μαθητές έχουμε πρόβλημα, Σικίσκους, έχουμε πρόβλημα, έχουμε πρόβλημα με τη σχολική στέγη. Έχουμε πρόβλημα με τα δημοτικά κτίρια. 49 δημοτικά κτίρια είναι κίτρινα και κόκκινα. 49. Τρία από αυτά έχουν μπει σε πρόγραμμα, όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν μπει. Τώρα ξεκινάμε. Υπάρχει δηλαδή και για τις δημοτικές, και για τις δημόσιες, και για τις ιδιωτικές υποδομές ένα χάος. Δεν είναι τα πράγματα απλά. Να ξαναπώ για άλλη μια φορά ότι χρήματα τις πρώτες μέρες μπήκανε πάρα πολλά, το πρώτο διάστημα έχουν μπει χρήματα. Δεν έχουν μπει σε όλους προφανώς, αλλά έχουν μπει με τη διαδικασία που είχε επιλέξει τότε η κυβέρνηση, την αρρωγή, όπως ονομάστηκε. Όμως δεν υπάρχει σχεδιασμός, το ξαναλέω. Και αφού δεν υπήρχε σχεδιασμός, δεν μπορούσε να γίνει ανασυγκρότηση. Ούτε για τα ιδιωτικά κτίρια, ούτε για τα δημόσια. Είπε ο Πρωθυπουργός μια κουβέντα. Και την είπε στην αρχή της συζήτησης ο κύριος Φασουλάς, ότι πρέπει και είναι εντός εισαγωγικών ευκαιρία να φτιαχτεί ο τόπος καλύτερος. Ναι, την είπαν όλοι, την ασπαστούμε, εντάξει. Δεν έγινε όμως τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση, ούτε σε επίπεδο μελέτης και σχεδιασμού, ούτε σε επίπεδο χρηματοδότησης. Και ξανατονίζω, την ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία, χρειαζόμαστε τις χρηματοδοτήσεις και τις αποφάσεις, γιατί δυστυχώς είναι συγκεντρωτικό το κράτος. Υποσχέθηκε ο κύριος Τριαντόπουλος, να πούμε συγκεκριμένα πράγματα, ότι θα διπλασιάσει το προσωπικό τα ΕΦΚ, δεν έχει γίνει ακόμα. Είπαμε, πολύ καλό, δεν έχει γίνει ακόμα. Παρότι εμείς προτείναμε άλλα πράγματα για την διαδικασία. Είπε ο κύριος Τριαντόπουλος επίσης ότι πράσινα, και δεν ξέρω, τα κίτρινα χωρίς μια στο φέροντα οργανισμό, θα εξαιρεθούν από τη διαδικασία αυτή και θα γίνονται με ευθύνη του μηχανικού. Το ζητούσε το ΤΕΕ, το πρότεινε ο Σύλλογος Ελπίδα, το είχα προτείνει εγώ με επεξεργασμένη πρόταση. Ναι, το ασπάστηκε μετά από
2,5 χρόνια βέβαια η κυβέρνηση το ασπάστηκε. Πούντο, δεν έχει γίνει. Είπαμε λοιπόν, καταθέσαμε κάποιες προτάσεις για να μην σας απασχολώ, απλοποίησης που γίνανε, δεν έχουν ακόμα γίνει. Άρα λοιπόν έχουμε εισπράξει πολλές υποσχέσεις και πολλά, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αλλά είναι πάρα πολλοί φορείς που μας το λένε με την πρώτη κουβέντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ακούσεις. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Εμείς θα προχωρήσουμε με τις δικές μας δυνάμεις και θα πιέσουμε την κυβέρνηση. Να σκεφτείτε τώρα, να σας πω τώρα κάτι να μου πείτε. Πόσα χρόνια είναι, 2,5 οι οικισμοί προσωρινής διαβίωσης. Να βάλουμε τη λέξη προσωρινής διαβίωσης. Λοιπόν, το ξέρετε ότι δεν έχει πληρώσει ακόμα το κράτος το ρεύμα. Δεν το έχει πληρώσει. Έχει μαζευτεί τώρα, πρέπει να περνάει τις 500.000, 450. Και δεν έχει πληρώσει το ρεύμα στους οικείς. Ναι, δεν έχει πληρώσει. Μάλιστα. Εντάξει. Εμείς είπαμε ότι δεν μπορεί να είμαστε μπαλάκι και βέβαια με το σχέδιο που έχουμε εμείς εκπονήσει λέμε ότι το 25 πρέπει να πάνε οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Και όσοι δεν καταφέρουν για διάφορους λόγους να έχουν επισκευάσει τα σπίτια τους, θα πρέπει να πάρουν επιδότηση ενοικίου. Και μαθαίνω ότι και εκεί που δινόταν επιδότηση ενοικίου έχει διακοπή, όχι να έρθει καινούρια. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που τα βάζουμε επιτάπητος. Εγώ όποτε μου δίνουν μια θετική απάντηση, επενώ και λέω καλώς εδόθη αυτή η απάντηση, αλλά περιμένω και την υλοποίησή της. Είμαστε τώρα σε περίοδο εκλογών. Δεν υπάρχει βέβαια προεκλογικό κλίμα, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε λίγο σε περίοδο εκλογών και δεν ανταποκρίνονται. Δηλαδή, άμα σε περίοδο εκλογών δεν ανταποκρίνονται, πότε θα ανταποκριθούν. Μετά, κατά την θεωρία που υπάρχει ότι προεκλογικά υπάρχει ένα ενδιαφέρον, εγώ το απεμπλέκω, το λέω. Και θέλω να σταθώ λίγο σε αλλά αυτό. Το απεμπλέκω. Ναι. Το απεμπλέκω, γιατί εμείς θα συνεχίσουμε και πριν και μετά τις εκλογές με τις συγκεκριμένες προτάσεις και σίγουρα με τις δεσμεύσεις που είναι σε θετική κατεύθυνση να υλοποιηθούν. Μάλιστα. Κύριε κύριος, πολύ γρήγορα. Να πω μια κουβέντα. Ο κύριος Υφυπουργός Εσωτερικών, Θόδωρος Λιβάνιος, υποσχέθηκε ότι θα δώσει επιτέλους τη χρηματοδότηση για ένα τμήμα των προϋποθέσεων που χρειάζεται για να γίνουν τα σχολεία, έτσι, για την αρχή. Δεν έχει έρθει ακόμα. Υποσχέθηκε ότι δεν το κάνει. Εμείς πρέπει να τον κυνηγήσουμε, την Τετάρτη, Πέμπτη θα είμαι πάλι στην Αθήνα για αυτή τη δουλειά. Δεν πάει όμως έτσι. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι καλά είναι τα σχέδια και πρέπει να υπάρξουν με την εκπαίδευση οι ασκήσεις προετοιμασίας από έκτακτα γεγονότα, αλλά πρέπει να υπάρχει και η άσκηση και το σχέδιο για την αποκατάσταση μετά και να είναι σε πολύ σοβαρή βάση, γιατί θα έχουμε πραγματικά δεδομένα πια. Στα θεωρητικά δεδομένα τα πάμε καλά, όλες οι ασκήσεις πετυχαίνουν. Στα πραγματικά δεδομένα αποτυγχάνουμε. Γιατί, αυτό είναι το ερώτημα, στη θεωρία, εντάξει, θα πετύχει άσκηση. Κύριε Γκαντάτσε, με αυτό που λέει ο κύριος Δήμαρχος, την προηγούμενη φορά είχατε θέσει, άκουσα και εσάς και τον κύριο Δήμαρχο, ένα τελεσίγραφο εισαγωγικά, τη 15η Μαΐου. Σε τρεις εβδομάδες από τώρα, σε λιγότερο από τις εβδομάδες, έχετε τη 15η Μαΐου. Υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσετε και ένα κύκλο κινητοποιήσεων μέσα στις εκλογές? Τι σκέφτεστε εσείς? Γιατί εδώ βλέπω ότι μία κατάσταση δαιωνίζεται μέσα σε έναν βραχνά γραφειοκρατικό, χωρίς ουσιαστικά να έχει δοθεί μία λύση. Ακριβώς. Έχει βαλτώσει το θέμα, κύριε Δασκαλάκη, καλά το λέτε. Μέχρι τις 15 Μαΐου είχαμε θέσει το ορόσημο. Που βέβαια δεν σημαίνει ότι θα είναι μόνο μια κινητοποίηση, μπορεί να είναι και ένα κείμενο νομικά διατυπωμένο. Και να σας πω και την αλήθεια, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες σε αυτή την κολλησιεργία. Αυτή τη στιγμή φταίνε κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα στο ότι δεν ενισχύεται το ΤΑΕΦΚ, στο ότι από τότε που ήταν βουλευτής ο κύριος Δήμαρχος, του είχαν απαντήσει ότι ναι, από το Φλεβάρι, νομίζω ότι τις τελευταίες ερωτήσεις που κάνατε, θα ενισχυθεί το τμήμα. Από τον Νοέμβρη είπε άλλα 10 άτομα. Βλέπετε ότι αυτό το πράγμα δεν προχωράει. Το ότι δεν δίνεται επιδότηση ενοικίου. Πριν λίγο μάθαμε, μας πήραν από τη ΣΑΜΟ ότι δόθηκε το 1ο και 10ο
τρίμηνο τη επιδότηση ενοικίου. Ελάχιστοι άνθρωποι. Ελάχιστοι άνθρωποι έχουν πάρει επιδότηση ενοικίου. Δεν λειτουργεί η πλατφόρμα. Δεν λειτουργεί αυτό. Ναι, έχει κλείσει. Οι 160. 170 άτομα είναι. Οι άνθρωποι που είναι τώρα στα κίτρινα και κόκκινα θα μπορούσαν να πάρουν την επιδότηση ενοικίου, αγαπητέ κύριε Δασκαλάκη, με την επιδότηση ενοικίου και να πάνε σε ασφαλή σπίτια. Είναι η λύση. Αυτό το νομικό έγγραφο που λέτε, δηλαδή να κινηθείτε νομικά απέναντι σε υπηρεσίες, απέναντι σε υπουργεία, είναι ένα να διεκδικήσετε δικαστικά το δίκιο σας. Είναι ένα εγχείρημα το οποίο θα τεθεί στο τραπέζι, όπως μαζί και με τις κινητοποιήσεις. Τις μέρες εκείνες για να πούμε κάτι που... Σαν είδηση. Γιατί μπορεί να μας αφήσει έτσι, να αφήσει τα θέματα να αιωρούνται η κουβέντα του κ. Δασκαλάκη, αν δεν πούμε κάτι συγκεκριμένο, το 15 ή 16 του μήνα, εντάξει, μπορεί να είναι σε εκείνο το διάστημα και πριν τις εκλογές, θα ενημερώσουμε και θα καλέσουμε τα κόμματα με τις συγκεκριμένες προτάσεις να πάρουν θέση, όπως επίσης και τους υποψήφιους ευρωβουλευτές και την κυβέρνηση. Άρα με πολύ απλά λόγια θα ασκήσετε πίεση σε μια περίοδο που θα μπορούσε κάτι να βγει επειδή είναι μια προεκλογική περίοδο. Όχι, επειδή υποτίθεται ότι ακούνε περισσότερο. Νομίζω το πάτε ξεκάθαρα. Υποτίθεται ότι ακούνε περισσότερο. Τώρα, εμείς όμως θα συνεχίσουμε και μετά. Δεν είναι θέμα τα θέματα και οι προτάσεις έχουν γίνει και από το ΤΕΕ που είναι ο επίσημος σύμβουλος της πολιτείας και από το Δήμο και από εμάς που είμαστε ένας απλός σύλλογος. Ζητήσαμε ενίσχυση του προσωπικού του ΤΑΕΦΚ. Δεν μπορεί ένας υπάλληλος να έχει 200 φακέλους και να καλείται να βάλει την υπογραφή του για το κάθε ένα. Έτσι, ζητήσαμε αυτό, την απλοποίηση των διαδικασιών. Δεν έχει γίνει. Είναι κάτι που το προτείνει τότε. Ένα παιδί πέμπτης δημοτικού μπορεί να καταλάβει ότι αυτή η διαδικασία θα τρέξει τις καταστάσεις γρηγορότερα. Από εκεί και πέρα, την επιδότηση ενοικίου. Να ξαναμπεί, να ξανανοίξει η πλατφόρμα επιδότηση ενοικίου σεισμοπλήκτων. Και να δοθεί επιτέλους μια λύση αναστολής πληστηριασμών για όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Μάλιστα. Και να δούμε τι γίνεται με τα σχολεία, τα τρία σχολεία που είπε και ο κ. Δήμαρχος, και να σας πω και κάτι άλλο. Αυτή η καραμέλα που λένε στο Υπουργείο ότι, θα το πω βέβαια και δεν με ενδιαφέρει, ότι φταίει το ιδιοκτησιακό και δεν προχωρούν οι φάκελοι, φταίει το πολλοί έχουν εκκρεμότητες. Έχουμε επαφή με τα υποθηκοφυλάκια της περιοχής. Δεν είμαστε αλεξιπτωτιστές. Στην περιοχή μένουμε. Μας έχουν διαβεβαιώσει ξεκάθαρα ότι σπεύσαν οι κάτοικοι να λύσουν τις κλιματικές διαφορές και τα κληρονομικά και όλα αυτά. Και μάλιστα το λάθος ποιο είναι, ότι τα ίδια και τα ίδια χαρτιά τα ζητούν τρεις και τέσσερις φορές. Συνεπώς, δεν φταίει ο πολίτης. Το μπαλάκι ότι φταίει ο πολίτης και εσύ φταίς που δεν προχωράει η διαδικασία, ας το αφήσουν στην άκρη. Να πούμε σε αυτό, Κώστα, να πούμε σε αυτό ότι για να μην υπάρξει άλοθη από την πλευρά του Υπουργείου και του ΤΑΕΦΚ, θα παρακαλέσω τους ιδιώτες μηχανικούς που έχουν αναλάβει να συγκροτήσουν φακέλους, στις όποιες περιπτώσεις δεν έχουν συμπληρωθεί τα δικαιολογητικά, να σπεύσουν να το κάνουν για να μην υπάρξει άλοθη, κανένα άλοθη από την πλευρά της υπηρεσίας ή του Υπουργείου ότι δήθεν λείπουν χαρτιά και τέτοια. Διότι είναι ακριβώς όπως τα είπε ο κύριος Γκαντάτσιος, υπάρχει πρόβλημα εάν δεν έρθει κόσμος στον ΤΑΕΦΚ, δεν μπορεί να περπατήσει απολύτως τίποτα. Είναι δεδομένο αυτό, το νούμερο τα λέει όλα, είναι δυνατόν να είναι 111. Άμα κάτσουν 5 μηχανικοί σε μια εβδομάδα, βγάλουν 500 φακέλους. Εγώ δηλαδή, επειδή ξέρω, 500 φακέλους. Δεν γίνεται. Η δουλειά όλων πρέπει να περάσει πάλι από έναν. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ένας μόνιμος και υπάρχει τώρα ένα νέο δεδομένο, μας το κατήγγελαν πολίτες, η συγχρέωση. Δηλαδή, ένα φάκελο το χρεώνεται δύο μηχανικοί. Αν ο ένας φύγει, πρέπει να περιμένει τον άλλον. Και σύν της άλλης, πρέπει να έρθει και η προϊσταμένη, η οποία έχει ανέβει στη Θεσσαλία και ανεβοκατεβαίνει, μάλλον όχι, έχει ανέβει, και όλο αυτό κολλησιεργεί τη διαδικασία. Συνεπώς, πρέπει να πιέσουμε στην ενίσχυση του τμήματος των μηχανικών, στην απλοποίηση των διαδικασιών και όλα αυτά που τα λέμε από τον Οκτώβριο του 2021. Λοιπόν, θα βάλω μια παρένθεση στο θέμα του Αρκαλοχωρίου και θα επιστρέψω λίγο στην άσκηση. Κύριε Φασουλά, θέλω τώρα τα φώτα σας. Θέλω να δούμε τον πρώτο χάρτη που είναι τα ρήγματα στην Κρήτη και θέλω να μου πείτε αν τα δύο αυτά σεισμικά γεγονότα που προβλέπει το σενάριο της άσκησης σχετίζονται με κάποια από αυτά τα λεγόμενα επικίνδυνα ρήγματα ή μεγάλα ρήγματα της Κρήτης.
Εδώ πέρα βλέπουμε το Ηράκλειο, αν μπορούμε να δούμε τον πρώτο χάρτη που είναι η Κρήτη ολόκληρη. Για να, αυτό εδώ. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτόν. Ο ένας σεισμός είχε επίκεντρο τον όρμο της Σούδας. Ο δεύτερος σεισμός στο Ηράκλειο. Θέλετε λίγο να μας πείτε με βάση το σενάριο ποια ρήγματα ενεργοποίησαν αυτό το σεισμικό γεγονός. Δεν αποτυπώνονται τα ρήγματα των σεισμών σε αυτό το χάρτη, γιατί αν θυμάστε οι σεισμοί είναι υποθαλάσσιοι, οπότε είναι ρήγματα μέσα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Είναι βόρεια του Ακρωτηρίου ένας σεισμός και ο άλλος βόρεια του Ηρακλείου. Είναι σε μια περιοχή που η γνώση μας δεν είναι τόσο πολύ καλή, τι γίνεται με το θαλάσσιο περιβάλλον. Ξέρετε, είναι μια περιοχή που ένας χώρος που απαιτεί πολύ ιδιαίτερες έρευνες και εκεί δεν γνωρίζουμε πολύ καλά τις συνθήκες. Θεωρώ ότι η επιλογή αυτών των δύο σεισμών βασίζεται στο σεισμικό ιστορικό του νησιού, ότι οι μεγαλύτεροι και οι πιο ισχυροί σεισμοί που έχουν πλήξει το νησί ήταν υποθαλάσσιοι, οπότε σε αυτή τη λογική μπήκε και ενδεχομένως για να μην δημιουργούνται συγκυρμοί σε κάποιους ότι εάν μπει πάνω στην σειρά, μήπως αυτό το ρήγμα. Σωστό αυτό. Είναι πραγματικά. Δεν έχει καμία σχέση, γιατί δύσκολα μπορούμε να κάνουμε τέτοιους συσχετισμούς. Οπότε αυτά τα ρήγματα δεν αποτυπώνονται στο χάρτη. Είναι μεγάλα ρήγματα. Αυτό το χάρτη βλέπουμε κόκκινα και μαύρα. Θέλετε να μας πείτε τι είναι τα κόκκινα είναι χάρτης, και τα μαύρα. Ο χάρτης που προήλθε από μια εργασία δικιά μας που είχαμε κάνει πριν από πολλά χρόνια, με βάση συλλέξαμε όλα τα δεδομένα τα επιστημονικά που είχαν δημοσιευθεί και δικές μας έρευνες. Τα κόκκινα είναι τα ρήγματα που είχαμε ενδείξεις ότι μπορεί να ενεργοποιηθούν. Είναι κάποια στη Σιτία αυτό που έδωσε το σεισμό ένα μήνα μετά το Αρκαλοχώρι, αν θυμάστε, με το εκκλησάκι που κατέρευσε στον Ξερόκαμπο, το ρήγμα της Ιεράπετρας, το οποίο είναι ένα από τα πιο γνωστά και τα πιο μεγάλα. Το ρήγμα του Καστελίου που έδωσε το σεισμό. Αν σας ζητούσα να μου πείτε, χωρίς βεβαίως, στη Μεσαρά, αν σας ζητούσα να μου πείτε ποιο θεωρείτε κατά τη γνώμη σας επιστημονικά από αυτά τα ρήγματα που βλέπουμε, το πιο επικίνδυνο ρήγμα της Κρήτης, ποιο είναι αυτό? Κοιτάξτε, πολλοί συνάδελφοι ισχυρίζονται ότι αυτό το ρήγμα το οποίο είναι νότια των Σφακίων, που φαίνεται εκεί στο χάρτη, είναι ίσως ένα από τα δυνητικά πολύ επικίνδυνα ρήγματα. Λόγω του μεγέθους. Είναι ένα μεγάλο ρήγμα που οριοθετεί όλη την ακτογραμμή. Είναι αυτό που είναι στη νότια πλευρά της περιφερειακής ενότητας των Χανίων. Σωστά. Νότια από τα Σφακιά. Τώρα όλα τα ρήγματα μπορούν να προκαλέσουν ζημιές. Είδατε, το ρήγμα του Καστελίου δεν ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ρήγματα. Και θα λέγαμε ότι ήμασταν ευτυχείς όπως εξελίχθηκε η όλη σεισμική διαδικασία εκεί στο Αρκαλοχώρι, γιατί θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα, όχι μόνο όσον αφορά την ώρα του σεισμού, αλλά και όσον αφορά το κομμάτι του ρήγματος που ενεργοποιήθηκε. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τον δεύτερο χάρτη. Ο δεύτερος χάρτης έχει να κάνει με την λεκάνη της του πόλης Ηρακλείου. Το Ηράκλειο είναι μια πόλη 200.000, μια πόλη με πολύ πληθυσμό, με όλες τις δυσκολίες μιας μεγάλου πόλης. Θέλω να σας κάνω εδώ ένα διπλό ερώτημα. Καταρχήν, το Ηράκλειο είναι μια πόλη που τρομάζει στο ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού, γιατί έχει σημεία περιορισμένης προσβασιμότητας, έχει σημεία που οδηγούν σε αδιέξοδο. Και θα το συνδυάσω με το γιατί σε αυτήν την άσκηση σεισμού που αύριο βάζει στο χάρτη την Ανατολική Κρήτη δεν μπαίνει και ένα σεισμικό γεγονός μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Γιατί νομίζω ότι μακριά από εμάς οι τραγικές συνέπειες θα έρθουν σε ένα τέτοιο σεισμό και θυμάμαι εσάς κύριε Φασουλά να λέτε ότι αν ο σεισμός του Αρκαλοχωρίου γινόταν με επίκεντρο την πόλη του Ηρακλείου τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Είναι πιο δομημένο, πιο πυκνοδομημένη περιοχή, μεγάλα κτίρια, παλιά κτίρια, αυθαίρετα κτίρια, οπότε κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γινόταν. Δεν γνωρίζω γιατί δεν επιλέχθηκε μέσα σε πολεοδομικό ιστό, δεν ξέρω αν η πρόθεση ήταν να μην διαταραχθεί η λειτουργία της πόλης τη διάρκεια που θα γίνονται οι ασκήσεις. Αλλά νομίζω ότι στη λογική που σχεδιάστηκε αυτή η άσκηση δεν ήταν τόσο σημαντικό. Τα γνωρίζουμε τα προβλήματα, τα ξέρουν όλοι τα προβλήματα που έχει η πόλη του Ηρακλείου και σε κάποιες συγκεκριμένες συνοικίες. Ίσως θεώρησαν ότι δεν θα μπορούσε να προσφέρει κάτι περισσότερο. Απλά να πω τώρα ότι όλα αυτά τα ρήγματα που βλέπετε πάνω στο χάρτη αφορούν σε τέτοιες τεκτονικές δομές που έχουν λειτουργήσει τα τελευταία 8 εκατομμύρια χρόνια. Δεν σημαίνει δηλαδή τίποτα το ιδιαίτερο. Μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Δείχνει όμως την πολυπλοκότητα τη γεωλογική. Η οποία επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό μετά την συμπεριφορά κάποιων συγκεκριμένων περιοχών. Μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, δεν θέλω να μου πείτε τις πιο ευάλωτες περιοχές, τις λιγότερο ευάλωτες. Υπάρχουν περιοχές, συνοικίες μέσα στην πόλη του Ηρακλείου που με βάση τα γεωλογικά τους χαρακτηριστικά έχουν μια μεγαλύτερη αντοχή σε ένα μεγάλο σεισμικό γεγονός. Δηλαδή, εγώ θα σας πω τώρα
ότι έχω ακούσει, χωρίς δεν είμαι ειδικός, για την περιοχή των Καμηνίων, ότι είναι μια περιοχή που έχει μια μικρότερη ευαλωτότητα σε σχέση με άλλες περιοχές του Ηρακλείου. Υπάρχουν κάποια δεδομένα από την μικροζωνική ακόμα μελέτη που είχε γίνει πριν από πολλά χρόνια, θυμάστε, που έβγαλε κάποια συμπεράσματα για το υπέδαφος της πόλης του Ηρακλείου και στη συνέχεια από κάποια μελέτη που εκπώνησε, μια μελέτη που εκπώνησε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, αν θυμάστε, υπήρχαν κάποια ερωτήματα, ειδικά για ένα ρήγμα, πιθανό ρήγμα που υπήρχε εκεί στο Ανατολικό Πολεοδομικό Συγκρότημα, όπου σχεδιάζεται να γίνει το δικαστικό μέγαρο. Οπότε έγινε μια. Το παράκτιο μέτωπο, ακριβώς. Έγινε όμως μια διερεύνηση σε αρκετά μεγαλύτερη περιοχή από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Φάνηκε ότι υπάρχει εκεί κάποιο ρήγμα, κάποιο σημαντικό, ή ότι μέσα στην πόλη υπάρχει κάποια ιδιαίτερη δομή που θα πρέπει να μας ανησυχήσει. Υπάρχουν κάποιες περιοχές μέσα στην πόλη όπου το έδαφος θεμελίωσης είναι βραχώδες. Οπότε σε εκείνες τις περιοχές, αν θυμάμαι καλά, είναι η περιοχή του Πόρου, του Κατσαμπά, που τα βλέπουμε αυτά τα βράχια, ένα ασβεστόλιθο. Άρα αυτό που ξεχωρίζει, δίνει λίγο καλύτερη σεισμική συμπεριφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές που είναι τα μαλακά, πεπετρώματα και τα εδάφη. Και αυτή είναι η διαφοροποίηση. Όπως επίσης, αρνητικά θα συμπεριφερθεί ένα έδαφος το οποίο είναι αμμώδες. Και πάμε να δούμε και τον τελευταίο χάρτη. Ο τελευταίος χάρτης αφορά, αν δεν κάνω λάθος, την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Κύριε Φασούλα, τι βλέπουμε εδώ? Ναι, αυτός ο χάρτης προέκυψε από δεδομένα που συλλέχθηκαν από δορυφόρους αμέσως μετά την κύρια σεισμική δόνηση. Και αφενός με δείχνει ότι το επίκεντρο του σεισμού ήταν ακριβώς κάτω από τον οικισμό του Αρκαλοχωρίου. Εξού και οι μεγάλες καταστροφές. Εκεί που φαίνεται το κίτρινο αστέρι, μέσα στο βαθύ μπλε, εκεί ήταν το κύριο επίκεντρο. Με απλά λόγια, ο σεισμός του Αρκαλοχωρίου ήταν πάνω στην πόλη του Αρκαλοχωρίου. Κάτω ακριβώς από την πόλη του Αρκαλοχωρίου. Που έφτασε στο 1G πρωτόγνωρη. Ναι, που έφτασε σχεδόν στο 1G. Και βέβαια αυτό που ήταν σημαντικό, σαν δεδομένο το συγκεκριμένο, είναι ότι αυτή η πολύ έντονη μπλε περιοχή μας δείχνει μια καθίζηση η οποία προέκυψε κατά τη διάρκεια του σεισμού της τάξης των 20 πόντων. Δηλαδή το έδαφος καθίζησε την ώρα του σεισμού 20 πόντους. Δεν ήταν πολύ μεγάλη, έτσι, και γι' αυτό δεν φάνηκαν ενδείξεις αυτής της μετακίνησης πάνω στο έδαφος, αλλά παρόλα αυτά καταλαβαίνετε, 20 πόντους απότομα να βυθιστεί το χώμα, τι σεισμικές επιταχύσεις μπορεί να δώσει, και ήταν μία παράμετρος η οποία προκάλεσε τεράστια προβλήματα στις πετρώχτιστες κατασκευές. Ερώτημα τηλεθεατή που έχει να κάνει με το Αρκαλοχώρι. Αυτή η ευαλωτότητα που έχει υποστεί αυτή η περιοχή από μια τεράστια σεισμική δραστηριότητα, γιατί είχε μια μετασεισμική δραστηριότητα πάρα πολύ έντονη. Έχει κάνει την περιοχή αυτή περισσότερο ευάλωτη ακόμα και σε έναν μικρότερο σεισμό? Χαμογελάει ο κύριος Δήμαρχος. Σε κάποια κτίρια τα οποία είναι ειδικά τα πετρόχτιστα, όπως λέμε, τα καθιστά πιο ευάλωτα. Τα κτίρια τα οποία είναι με οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία δεν είχαν καμιά ζημιά στο φέροντα οπλισμού, δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Και θέλω να μου πείτε δύο κουβέντες και για τις περιοχές των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Μέσα στις πόλεις των Χανίων και του Ρεθύμνου, πιο ευάλωτες περιοχές είναι οι παλιές πόλεις των δύο αστικών κέντρων αυτών? Πάντα είναι πιο ευάλωτες, γιατί ξέρουμε ότι τα κτίρια αυτά είναι ως επιτοπλίστων πετρόχτιστα, πληθόχτιστα, οπότε δεν συμπεριφέρονται καλά κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, έχουν πολύ στενούς δρόμους, η πρόσβαση είναι δύσκολη, είναι και ψηλά κτίρια παρόλο που είναι παλιά, διόροφα, τριόροφα. Οπότε επιβαρύνονται περισσότερο κατά τη διάρκεια. Αληθεύει ότι η καλύτερη αντισεισμική θωράκιση είναι στις πόλεις του Λασιθίου? Το Λασίθι, ειδικά ο Άγιος Νικόλαος, είναι μια καινούργια πόλη. Αν θυμάμαι καλά, μετά το 50 άρχισε να αναπτύσσεται. Οπότε και έχει γενικά. Είναι πάνω και σε, είναι βράχο, σε βράχο. Και είναι σε βράχο. Όπως επίσης και κάποιες περιοχές στα Χανιά, ειδικά προς τα ανατολικά, επίσης είναι πάνω σε βράχο. Και νομίζω και ένα κομμάτι της πόλης του Ρεθύμνου προς τα νότια είναι και αυτό πάνω σε βράχο. Όσο πιο βραχώδες είναι το υπόβαθρο, νομίζω τόσο πιο ασφαλής είναι. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε όμως στην όλη συζήτηση, θα ήθελα να κάνω το εξής σχόλιο. Ότι θα έλεγα ότι είναι τουλάχιστον στενάχωρο, για να μην πω απαράδεκτο, σε μια οργανωμένη πόλη, σε μια οργανωμένη κοινωνία και κράτος όπως θέλουμε να θεωρούμαστε ότι είμαστε, να έχουμε υποστεί τόσες καταστροφές, ξεκινώντας από την Εύβοια, ξεκινώντας, πηγαίνοντας στη συνέχεια στη Σάμο, στην Κο, στη Λέσβο, σεισμούς, πλημμύρες, μεγάλες πυρκαγιές, και να μην έχουμε ακόμα βρει έναν τρόπο να επουλώνουμε αυτές τις πληγές όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Πραγματικά. Δηλαδή, αυτό θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, θα ήταν το μάθημα που θα έπρεπε να πάρουμε από όλες αυτές τις καταστροφές. Και είναι κρίμα όλα αυτά που ακούμε να συμβαίνουν. Έγινε ένα βήμα με την αυτόματη αίτηση και ένταξη στο σύστημα,
αλλά ήταν ένα βήμα μετέωρο, το οποίο ακυρώθηκε στην πράξη η αρρωγή. Γιατί, και διάτρητο. Γιατί στη συνέχεια η μη αδειοδότηση δυστυχώς οδηγεί και στην ανάλωση των χρημάτων από τον αποδέχτη. Και αυτό είναι το πιο οδυνηρό. Μάλιστα. Θα βρεθεί χωρίς σπίτι, χωρίς καν την προκαταβολή και που να πήρε, να χρωστάει και με όλες τις συνέπειες. Πρέπει να πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και με την επιστροφή θα μεταφέρω κάποια δικά σας ερωτήματα που βλέπω ότι επιμένετε να τα θέσω και στον κύριο Κιγκέρογλου και στον κύριο Φασουλά και τον κύριο Καντάτσιο. Επιστρέψαμε. Έχουμε ένα 20 λεπτό μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή. Θα μεταφέρω κάποια δικά σας ερωτήματα. Θα ξεκινήσω πρώτα με το κομμάτι των σεισμών που αφορούν τον κύριο Φασουλά, για να πάμε στον κύριο Κιγκέρου και τον κύριο Καντάτσιο, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον και από την πλευρά του Αρκαλοχωρίου. Αναφερθήκατε νωρίτερα σε περιοχές που έχουν έτσι μια ευαλωτότητα. Αυτή τη στιγμή, επιστημονικά, θα μπορούσε να υπάρξει μια μέρημνα θωράκισης ή και πρόβλεψης, και όχι λέει πρόβλεψης έτσι όπως την θεωρούμε. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Και εδώ πέρα ένας τηλεθεατής μας έστειλε μια φωτογραφία που έχει τραβήξει από την Κωνσταντινούπολη, που ουσιαστικά δίνει συμβουλές στον κόσμο γιατί λέει περιμένουν ένα μεγάλο σεισμό. Και είναι ένα εύλογο ερώτημα αυτό. Πώς στην Κωνσταντινούπολη περιμένουν ένα μεγάλο σεισμό, όταν όλη η επιστημονική κοινότητα της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό, λένε ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε ένα σεισμό. Δηλαδή έχουν μπει στην πόλη φωτογραφίες για τα σημεία που θα πρέπει σε περίπτωση σεισμού να συγκεντρωθείς, αλλά και το ότι υπάρχει φόβος τσουνάμι και ποιες είναι οι ευάλωτες περιοχές. Στην Κωνσταντινούπολη, φόβος τσουνάμι. Κοιτάξτε, η συζήτηση όλη αυτή με την Κωνσταντινούπολη βασίζεται σε κάποιες στατιστικές επεξεργασίες δεδομένων. Ότι σε σχέση με το ρήγμα της Ανατολίας, το οποίο ξεκινάει από τα βάθη της Τουρκίας και φτάνει μέχρι το Βόρειο Αιγαίο, ένα από τα τμήματα του ρήγματος που δεν έχει ενεργοποιηθεί. Έχω κρύψει τα στοιχεία του ανθρώπου που μας το έστειλε. Αυτό λάβαμε, είναι φωτογραφία από την Κωνσταντινούπολη, όπου δίδονται συμβουλές για τσουνάμι και πώς θα... Ναι, αλλά αντίστοιχες πινακίδες έχουμε και στην πόλη του Ηρακλείου. Είχαν μπει πριν από πολλά χρόνια και υπάρχει ακόμα και στο παραλιακό μέτωπο χώρο συγκέντρωσης. Έτσι. Αυτά νομίζω ότι όλες οι οργανωμένες πόλεις πρέπει να τα έχουν εντοπίσει, να τα έχουν αξιολογήσει, γιατί γι' αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Έχει σχολιαστεί από πολλούς πώς έχουμε χώρους καταφυγής, ας πούμε, στο Τάλο, στο Πακρίτιο στάδιο, πάνω ακριβώς στην παράκτια ζώνη, όταν περιμένει και τσουνάμι, για παράδειγμα. Είναι ένα θέμα αυτό. Οπότε είναι, οι οργανωμένες πόλεις πρέπει να το έχουν εντοπίσει. Γιατί όμως ξεκίνησε επισημάνει στην Κωνσταντινούπολη αυτή η παραφιλολογία, βλέποντας τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι όπως αν κυκλωνόταν από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, δίνανε και χρονοδιαγράμματα ότι μέσα στο 24 περιμένουμε ένα μεγάλο σεισμό. Δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό. Επιστημονικά δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό. Τώρα, για ποιο λόγο? Καμιά φορά μπορεί να κρύβονται και άλλα συμφέροντα από πίσω που δεν τα γνωρίζουμε εμείς. Στο σεισμό, επιστημονικά δεν μπορεί να τεκμηριώσει κανείς ότι το 24, το 25, το 28 θα γίνει ο σεισμός στην Κωνσταντινούπολη. Δεύτερο ερώτημα. Στο σεισμό του Αρκαλοχωρίου υπήρχαν ενδείξεις ότι εκεί υπήρχε μια ευαλωτότητα? Για την πόλη ουσιαστικά του Αρκαλοχωρίου δεν είχε κάποια διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους οικισμούς, που θα λέγαμε ότι το Αρκαλοχώρι είναι πιο ευάλωτο σε σχέση δίπλα με το Θραψανό ή του Καστέλη ή πιο νότια άλλες περιοχές. Λίγο πολύ και χαρακτηριστικά είχαν. Δεν νομίζω ότι μπορούσε κάποιος πιο πριν να εστιάσει στο Αρκαλοχώρι και να πει εδώ έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Και επίσης ένα ερώτημα τηλεθεατή. Επειδή ζούμε σε έναν τόπο που έχει πάρα πολύ τουρισμό, και αντιλαμβανόμαστε ότι ένα σεισμικό γεγονός δεν θα μας επιλέξει ανάλογα πότε είμαστε λιγότερο ευάλωτοι. Μπορεί να συμβεί, ας πούμε, και τον Αύγουστο ή τον Ιούλιο, που η Κρήτη ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο πληθυσμό μαζί με τους τουρίστες. Πώς θα μπορούσε σε όλο αυτό το κομμάτι του συντονισμού να υπάρξει και συντονισμός με τη βαριά βιομηχανία? Αύριο, ας πούμε, γνωρίζω ότι σε μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στη Χερσόνησο, συγκεκριμένη έχει ενταχθεί σε αυτόν τον σχεδιασμό της άσκησης. Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε όλη αυτή η τουριστική βιομηχανία να δει αυτό το ζήτημα πιο υπεύθυνα.
και να μην επηρεάζεται και από. Και η συγκεκριμένη ξενοδοχή μονάδα έχει κάνει και στο παρελθόν ασκήσεις. Σχεδόν κάθε χρόνο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και μπράβο, είναι το κρεταμάρις. Ναι, μαζί με τους τουρίστες. Mm-hmm. Οι ασκήσεις γίνονται με τους τουρίστες που μένουν στα καταλήμματα και στο ξενοδοχείο αυτό. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε όλος ο τουριστικός τομέας να το δει πιο υπεύθυνα, να ξεφύγει από αυτήν την παλιά άποψη ότι οτιδήποτε συζητάμε για καταστροφή. Θα τρομάξει και μπορεί να διώξει. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή, όσοι έχουμε επισκεφθεί χώρες με προηγούμενο. Έχουμε χαρακτηριστικό παράδειγμα, κύριε Φασουλά. Η Αντάλια ήταν μια ανάσα από το επίκεντρο των μεγάλων σεισμών που ισοπαίδωσαν μια ολόκληρη επαρχία στην Τουρκία. Η Αντάλια πέρυσι έκανε ένα τεράστιο τουριστικό ρεκόρ. Και ήταν μερικές ημέρες, μερικούς μήνες μετά το σεισμό. Εγώ θα έλεγα ότι και χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Ιαπωνία. Το πρώτο πράγμα που θα δεις αν πας σε ένα ξενοδοχείο στην Ιαπωνία είναι το φυλάδιο που σου λέει με τόσους τύπους είναι σεισμός, τόσους τύπους είναι τσουνάμι, θα πας εδώ, θα πας εκεί, το πρώτο που σου δίνουν, δηλαδή το δίνουν στο χέρι όταν θα μπεις στο ξενοδοχείο. Οπότε πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό και να δούμε το πρόβλημα και να δούμε ίσως ακριβώς πού είναι οι αδυναμίες μας. Γιατί υπάρχουν αδυναμίες. Τις είχαμε εντοπίσει παλιά σε προσπάθειες που κάναμε για κάποιες συνεργασίες, για κάποια προγράμματα. Πρέπει ίσως να το δούμε γιατί ναι, θα είναι τεράστιο το πρόβλημα. Εάν ομιγέννητο συμβεί ένα σεισμό κοντά σε παράκτια περιοχή καλοκαιρινού μήνε και υπάρχει ο κίνδυνο του τσουνάμι. Μάλιστα. Λοιπόν, αφήνουμε το κομμάτι των σεισμών. Θα έρθω σε εσά σε πολύ λίγο, κύριε Γκέρογλου. Ερώτηση για τον κύριο Γκαντάτσιο. Στο κομμάτι λέει των φορολογικών ελαφρύνσεων, σε τι κατάσταση είναι ο Δήμο Μινώα Παιδιάδοση, σεισμόπληκτη, υπάρχουν πράγματι φορολογικές ελαφρύνσεις? Η μόνη εξαγγελία που περιμένουμε είναι για τον έφια του 24. Mm-hmm. Δεν έχουμε κάτι άλλο περαιτέρω. Αυτό δεν έχει δοθεί κάτι επιπλέον. Άρα ουσιαστικά η μοναδική φοροελάφρυνση που σχεδιάζεται είναι ο έμφυα του 2024. Αυτό έχουμε, ναι, μέχρι τώρα. Αυτό ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. Την προηγούμενη τριετία. Άρα είναι ουσιαστικά δηλαδή, το μοναδικό που έχετε δει στην πράξη να γίνεται. Είναι νομοθετημένη ήδη η απαλλαγή για το 2024. Περιμένουμε να δούμε. Αυτές τις μέρες νομίζω βεβαιώνονται. Οπότε θα φανεί αν εφαρμόζεται η απαλλαγή. Για του χρόνου δεν υπάρχει. Και προφανώς θα είναι κάτι το οποίο πρέπει να νομοθετηθεί για όσους συνεχίζουν να είναι σε αυτήν την κατάσταση. Δεύτερη απαλλαγή είναι από δημοτικά τέλη και φόρους. Που αφορά όμως εσάς, που δημοτική. Αφορά το Δήμο που δεν είχε εφαρμοστεί. Ξεκινήσαμε την εφαρμογή για τα κόκκινα που είχαμε τα στοιχεία και τώρα ζητήσαμε τα στοιχεία με τον αριθμό παροχής για να υπάρξει η διασταύρωση ότι αυτό το ακίνητο αφορά το συγκεκριμένο που είναι και στο ΠΑΕΚ ή στο πιστοποιητικό ελέγχου, στην έκθεση αυτοψίας και θα γίνει η διαδικασία και για τα κίτρινα. Είναι αυτά τα δύο που προβλέπονται από τον νόμο. Και η ελαφρύνση από την πλευρά της Δημοτικής Διοίκησης. Κύριε Γκαντάτση, θέλατε κάτι να προσθέσετε, αν δεν κάνω λάθος. Εμείς αναρτήσαμε τώρα τελευταία μια ανακοίνωση και ζητήσαμε από τους πολίτες, επειδή ακούγεται συνέχεια η καραμέλα ότι έχουν πολλά θέματα με το διοικητικό και τα κληρονομικά. Ζητήσαμε λοιπόν από πολίτες που έχουν καταθέσει φάκελο και δεν έχουν κληρονομικά ζητήματα να αποστείλουν σε εμάς ένα email ή ένα τηλέφωνο στα μέλη του Συλλόγου. Πρέπει να λήξει αυτό το πράγμα. Είπαμε ότι ο πολίτης δεν φταίει, η πολιτεία σε ένα βαθμό είναι, στο μεγαλύτερο βαθμό είναι υπεύθυνη. Όσον αφορά τις κινητοποιήσεις, δεν θα πούμε όχι. Έχουμε βέβαια και τις εκλογές 8 του Μαΐου, όπου το επόμενο συμβούλιο. 8 Ιουνίου. 8 Μαΐου. Α, για Μαΐου, το συλλόγο μας, ναι. Το επόμενο συμβούλιο θα δει και τις νέες δράσεις και τις νέες μορφές κινητοποίησης στη συνεργασία με το Δήμο. Εμείς παρατηρούμε, κύριε Δασκαλάκη, εξ αρχής σε αυτή την αρρωγή κάποια ανεπάρκεια. Όχι, δεν θα την πω ανικανότητα, θα την πω ανεπάρκεια. Δεν ξέρω αν είναι εσκεμμένη ή όχι. Πάντως, ουσιαστικά από εδώ και πέρα χρειάζεται μια γρήγορη ευθυγράμμιση με τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών της τοπικής κοινωνίας. Δεν μπορεί το χειμώνα να πνιγόμαστε, το καλοκαίρι να κυγόμαστε και στα ενδιάμεσα να έχουμε σεισμούς. Η αρρωγή πρέπει να είναι αρρωγή για τον πολίτη και μάλιστα η αρρωγή κρίνουμε και βλέπουμε, όλοι το παρατηρούμε και εδώ που είμαστε και οι πολίτες που το βιώνουν, ότι η αρρωγή θέλει βοήθεια. Θέλει μια διόρθωση. Μάλιστα. Είναι διάτρεπη. Εμείς, κύριε Δασκαλάκη, πρέπει να το πω πριν να κλείσει η εκπομπή,
Βλέποντας την αδράνεια του κεντρικού κράτους, ήρθαμε σε συνεννόηση με την περιφέρεια Κρήτης του Γιώργου Αρναουτάκη και σε συνεργασία με τους όμορους δήμους προχωρούμε στην εκπόνηση ενός ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος που αφορά το Δήμο Μινώα Παιδιάδας αλλά και τους γυροδήμους. Ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει, βεβαίως εφάπτεται και περιλαμβάνει και την προσπάθεια για την οικιστική ανασυγκρότηση λόγω σεισμού, αλλά είναι ευρύτερο και αφορά την ανάπτυξη όλης της περιοχής με αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που έχει και ενεργοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών δυνάμεων της περιοχής για να ενταχθούν μέσα σε μια προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη με συγκεκριμένους τομείς και κατευθύνσεις. Την έχουμε αναθέσει αυτή τη μελέτη στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Κάναμε ήδη την πρώτη παρουσίαση στο Καστέλι για την περιοχή του Δήμου Μινώα Παιδιάδας, στη Χερσόνησο, στην Βιάννο, έγινε στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και στο Δήμο Οροπεδίου, γιατί θεωρούμε όμορο, είναι όμορος Δήμος και ο Δήμος Οροπεδίου. Αυτό το ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής θα μας δώσει τη δυνατότητα και σε συνδυασμό με το αεροδρόμιο να συνδέσουμε και να συνδυάσουμε την ανοικοδόμηση που δεν πρέπει για μας να μείνει μόνο οικιστική, αλλά πρέπει να είναι ευρύτερη και να είναι ανασυγκρότηση οικονομική και κοινωνική. Ένα θέμα με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που έχουμε και από τη δημιουργία του αεροδρομίου και την αντιμετώπιση βεβαίως των αρνητικών συνεπειών που έχει ένα τέτοιο μεγάλο. Κύριε Γκέρογλου, ένα θέμα που προέκυψε και κατά τη γνώμη μου είναι κοινωνικό και δεν ξέρω αν εξακολουθεί να υφίσταται σε αυτό το βαθμό. Η τελευταία απογραφή έδειξε και ένα δημογραφικό πρόβλημα στο Δήμο Μινώα Παιδιάδος, γιατί η αλήθεια είναι ότι η περιοχή του Αρκαλοχωρίου αλλά και του Καστελιού είναι δύο δυναμικές περιοχές με ντόπια επιχειρηματικότητα ισχυρή, με ανάπτυξη. Όμως, ειδικά στο Αρκαλοχώριο, όλο αυτό το φρέναρε ο σεισμός. Το δημογραφικό εξακολουθεί να υφίσταται σε αυτό το βαθμό στο Δήμο Μινώα Παιδιάδος. Ναι, έχει δύο όψεις. Έχει την πραγματική μείωση που έγινε λόγω της επιδείνωσης των δικτών του δημογραφικού, που υπάρχει δυστυχώς σε όλη την Ήπεθρο και σε όλη τη χώρα, αλλά και λόγω του σεισμού. Ιδιαίτερα είχαμε επιδείνωση και μη πραγματική αποτύπωση, θα έλεγα, γιατί έγινε η απογραφή λίγες εβδομάδες μετά το σεισμό. Πολλοί άνθρωποι ήταν σε άλλους δήμους και προσωρινά φιλοξενούμενοι, σε ξενοδοχεία σε Χερσόνησο ή αλλού, στο Ηράκλειο, σε φιλικά σπίτια. Αυτό αποτυπώθηκε ως μείωση, αλλά περίπου το 50% της μείωσης των 3.500, περίπου το 50% πιστεύω ότι είναι οφείλεται όπως και σε όλη την Ελλάδα στην επιδείνωση των δικτών του δημογραφικού. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει ιδιαίτερα για την Ήπεθρο, πέρα από τα αστικά κέντρα, να υπάρχουν τα αντίστοιχα κίνητρα και δεν αρκούν, άκουσα και τον Πρωθυπουργό να τονίζει για τα χρήματα που παίρνει μια οικογένεια που όταν θα γεννηθεί ένα παιδί και τα λοιπά. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες στην Ήπεθρο. Είναι πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες για νέα ζευγάρια και πρέπει πραγματικά να έχουμε μια άλλη πολιτική, παραδείγματος χάρη κοινωνική κατοικία, και εμείς θα προωθήσουμε αυτό το θεσμό και όχι μόνο υποδομές κοινωνικές και εκπαιδευτικές στην Ήπεθρο που να εξυπηρετούν τους κατοίκους και τις οικογένειες με παιδιά, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ούστος ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες. Πέρυσι το Αρκαλοχώρι μείνανε 30 παιδιά εκτός των παιδικού σταθμού. Είναι πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν. Δεν λύνεται το δημογραφικό μόνο με ένα επίδομα. Χρειάζεται ένα πλέγμα μέτρων και βέβαια να είναι εθνική στρατηγική. Δυστυχώς δεν είναι εθνική στρατηγική το δημογραφικό πρόβλημα. Πρέπει να γίνει. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συμμετέχουν όλοι σε αυτή την προσπάθεια. Δυστυχώς το δημογραφικό είναι πρόβλημα για ολόκληρη τη χώρα. Κύριε Φασουλά, βλέπω ότι υπάρχει μια επιμονή. Γιατί, και να το επαναλάβουμε,
Ακούσαμε νωρίτερα στη σύνδεση με τον κύριο Λέκα και τον κύριο Τσαπάκο ότι τρεις είναι οι περιοχές που αύριο σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου θα μπουν στο μικροσκόπιο. Δηλαδή μιλάμε για το σταθμό των λινοπεραμάτων, μιλάμε για την περιοχή της Χερσονήσου, μια ξενοδοχειακή μονάδα και ένα παράκτιο μέτωπο και μιλάμε και για το φράγμα του Αποσελέμη. Γιατί επελέγησαν αυτές οι τρεις περιοχές? Πού είναι η επικινδυνότητά τους, δηλαδή? Φαντάζομαι λόγω της σημασίας και του ρόλου που αυτές οι περιοχές παίζουν γενικά στη λειτουργία του νησιού. Τα λινοπεράματα είναι ένας από τους κεντρικότερους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και είναι ακριβώς στο μυχό του κόλπου του Ηρακλείου, που σημαίνει ότι σε περίπτωση ενός τσουνάμι είναι από τις πλέον ευάλωτες περιοχές. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν αυτό το εργοστάσιο. Ευάλωτη περιοχή δεν είναι όμως και το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου, γιατί μιλάμε για το αεροδρόμιο όσο εξυπηρετούμαστε από αυτό το αεροδρόμιο. Αλλά το αεροδρόμιο μπορεί γρήγορα να ξαναλειτουργήσει σε περίπτωση ενός τσουνάμι. Αν πληγεί όμως ο ηλεκτρικός σταθμός από ένα τσουνάμι, θα είναι πλέον εκτός λειτουργίας για τεράστιο χρονικό διάστημα. Ότι αυτό συνεπάγεται και στο κομμάτι της διάσωσης. Γιατί είναι, φαντάζομαι ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει και στο πώς μπορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Και τα δύο όμως μεταφέρονται, και ο σταθμός νομίζω ουσιαστικά μεταφέρεται από την Ελλάδα. Σιγά σιγά έτσι κι αλλιώς ναι. Μεταφέρεται. Και το αεροδρόμιο. Το κομμάτι της Χερσονήσου, γιατί είναι έτσι από τις πιο τουριστικές περιοχές, έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα ξενοδοχειακών μονάδων. Οπότε είναι χρήσιμο εκεί να γίνει αυτή η άσκηση και σαν παραδειγματισμό και στους υπόλοιπους ξενοδόχους και επιχειρηματίες του κλάδου. Και το φράγμα του Αποσελέμη, έτσι θεωρώ ότι είναι ίσως η μικρότερη πιθανότητα να έχουμε οποιαδήποτε ζημιά σε ένα τέτοιο φράγμα. Τα χωμάτινα φράγματα δύσκολα αντιμετωπίζουν προβλήματα σε περίπτωση. Θεωρείτε λάθος επιλογή αυτό? Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι λάθος. Μάλλον περισσότερο για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός στην περιοχή και για αυτή την ακραία πιθανότητα να αντιμετωπίσει. Σήμερα, ας πούμε, στο Ρέθυμνο. Είδαμε εικόνες από σχολείο, είδαμε μαθητές να βγαίνουν και στα Χανιά το ίδιο. Αυτό θα ισχύσει αύριο και στο Ηράκλειο, δηλαδή, γιατί δεν κάναμε αναφορά σε όλα αυτό. Όλα τα σχολεία για μία ώρα θα σημάνει, όταν θα έρθει το μήνυμα του σεισμού, θα πρέπει να βγουν έξω, να κενώσουν το σχολείο, να παραμείνουν μία ώρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δημόσια κτίρια, δηλαδή δημόσια υπηρεσία. Όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου, που δίνεται μεγαλύτερο ενδιαφέρον με βάση την άσκηση αυτή? Από ό,τι θυμάμαι, νομίζω ότι στην πόλη του Αγίου Νικολάου γίνεται κάποιο επεισόδιο. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιες άλλες περιοχές, αλλά όλοι οι Δήμοι, από όσο γνωρίζω, εμπλέκονται με μικρά ή μεγάλα επεισόδια για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός και να. Η ιστορία της σεισμικής δραστηριότητας στην Κρήτη έχει αποτυπώσει ότι οι μεγαλύτερες καταστροφές προέρχονται από τον κύριο σεισμό ή μπορεί να προέρχουν και από μετασεισμούς? Τον κύριο σεισμό συνήθως. Οι μετασεισμοί απλώς επιβαρύνουν την κατάσταση που έχει προηγηθεί. Και δυστυχώς θα πρέπει να το πούμε ότι τις τελευταίους αιώνες η Ανατολική Κρήτη είναι αυτή που έχει δεχθεί τις περισσότερες συνέπειες του σεισμού. Κάτι, ας πούμε, που έκανε φοβερή εντύπωση στο σεισμό του Αρκαλοχωρίου είναι ότι σε πολύ μικρή απόσταση περιοχές έμειναν σχεδόν χωρίς προβλήματα, δηλαδή δεν υπήρξε τίποτα, ενώ όλο το μέγεθος της καταστροφής εστιάστηκε στο Αρκαλοχώρι και σε 2-3 χωριά περιμετρικά του Αρκαλοχωρίου. Η εξήγηση ήταν ότι ήταν ένας τοπικός, καθαρά καταστροφικός σεισμός. Όχι μόνο. Όχι. Δεν είναι. Γιατί δεν ήταν μια μικρή περιοχή, ήταν μεγάλη. Αναφέρομαι περιοχή, στο μέγεθος των μεγάλων καταστροφών του Αιγαίου. Θα πρέπει να κάνουμε το εξής, ότι το κομμάτι ανατολικά του ρήγματος, δηλαδή το ορεινό κομμάτι που είχε χωριά Γεράκι, Νιπηδητό κτλ. Αυτά είναι χωριά τα οποία εδράζονται πάνω σε βραχώδες υπόβαθρο. Άρα αυτό είναι που θωράκισε την περιοχή. Οπότε ουσιαστικά αυτό προστάτευσε πολύ τις περιοχές. Ενώ μέσα στον κάμπο, στην Πεδιάδα, είναι σε χαλαρά πετρώματα. Μάλιστα. Οπότε εκεί είχαμε μεγαλύτερες. Ο Σαμπάς είναι πάνω σε βράχο και ισοπεδώθηκε. Γιατί έχει σχέση και με τις κατοικίες. Και τις παλιές κατοικίες και άλλα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Είναι περίπου 31 χωριά πέριξ του Αρκαλοχωρίου που, εντάξει, μικρό χωριό, μικρές ζημιές, λίγα σπίτια, ας πούμε, που κατέρευσαν, αλλά είναι σε ποσοστό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν σε 30 σπίτια έχουν καταστραφεί τα 10-15, έτσι. Άρα είναι πάρα πολλά χωριά. Ένα σημαντικό κομμάτι που θέλουν να σχολιάσετε οι κάτοικοι στο Αρκαλοχώρι, βλέπω ένα ερώτημα τώρα εδώ, ότι δεν αναφερθήκαμε λίγο καθόλου και στο κομμάτι της ψυχολογίας αυτών των κατοίκων. Όσο, λέει, αυτή η περιοχή εξακολουθεί να θυμίζει ως εικόνα
αυτή τη μαύρη μέρα του Σεπτεμβρίου, είναι πολύ δύσκολο και να προχωρήσει. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ακριβώς. Και όταν μπαίνει στα αρκαλοχώρη και από τα 55 καταστήματα, τα 52 είναι κλειστά. Ναι. Είναι μια εικόνα καταρχήν απογοητευτική. Γι' αυτό δίνουμε μεγάλο βάρος εμείς και στις εκδηλώσεις και στις συναντήσεις, συζητήσεις. Αλλά φανταστείτε τώρα κάποιον, κάποια οικογένεια, κάποια παιδιά που μένουν στον Ιτσίσκο, στα λίγα τετραγωνικά του Ιτσίσκου. Είναι πραγματικά τεράστιο το πρόβλημα που έχει να κάνει με την ψυχολογία και με τα προβλήματα τα οποία προστίθενται σε όλα τα άλλα. Το ίδιο είναι βέβαια όταν βλέπει το σπίτι να συνεχίζει να είναι στην κατάσταση που βρέθηκε μετά το σεισμό και την ίδια ώρα να αντιμετωπίζει το γολγοθά της γραφειοκρατίας και εν μέρη της αδιαφορίας για το πρόβλημά του. Άρα λοιπόν είναι πολυσύνθετο, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου έχει ενεργοποιηθεί από την πρώτη μέρα, έχει κάνει σημαντική δουλειά. Έχουμε το κέντρο κοινότητας που έχουμε επιπλέον μία ψυχολόγο, μία κοινωνική λειτουργό και τώρα θα προσληφθεί και άλλη με την ίδια ειδικότητα, γιατί πραγματικά τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και ιδιαίτερα στα παιδιά. Γι' αυτό όσο το δυνατόν θα στηρίξουμε βέβαια και χρειάζονται στήριξη όλο αυτό το διάστημα, αλλά το γρηγορότερο να γίνουν οι αποκαταστάσεις για να πάνε στα σπίτια τους οι άνθρωποι για να μπορέσουν αυτό να επανέλθουν στην κανονικότητα και βέβαια ταυτόχρονα και εμείς να προχωρήσουμε τα σχέδια για την ανασυγκρότηση, την ανάπλαση αυτών των σεισμόπληκτων περιοχών, γιατί αυτό θα κάνουμε με τον πρώτο προϋπολογισμό του Δήμου, χωρίς να περιμένουμε τις χρηματοδοτήσεις του κράτους, που μπορεί να έρθουν μετά από 10, 15, 20, δεν ξέρω πόσα χρόνια. Τώρα εμείς θα δώσουμε βάρος στις μελέτες ανάπλασης για να μπορέσει να υπάρξει ανασυγκρότηση στον δημόσιο χώρο και να δούμε αυτό που είπαμε από την αρχή, πώς θα φτιάξουμε την πόλη, τα χωριά και όλη την περιοχή καλύτερη. Να προσθέσω, μπορώ να επιτρέπετε, ότι η περίπτωση του Αρκαλοχωρίου αποτελεί περιοχή μελέτης για ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης και άλλοι 16 εταίροι με 5 περιοχές που έχουν πληγεί από δασικές, πυρκαγιές και πλημμύρες. Και αυτό που θέλουμε να εξετάσουμε είναι τι μαθήματα μπορούμε να πάρουμε από αυτό το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, κυρίως με βάση τις κοινωνίες και την ψυχολογία των κοινωνιών και πώς θα βοηθήσει στο μέλλον αυτό το παράδειγμα, ώστε να αντιμετωπίσουν και άλλοι με λιγότερες επιπτώσεις τέτοια φαινόμενα. Εγώ πάντως κρατάω και το ανέκδοτο που προέγγιψε από το Αρκαλοχώρι. Μας το είπε άθελά του ο κύριος Γεγκέρογλου. Το κράτος χρωστάει στο κράτος το ηλεκτρικό ρεύμα των σεισμόπληκτων. Δηλαδή είναι φοβερό. Αυτά μόνο στην Ελλάδα του πηγαίνει. Εμείς είμαστε πάντως έτοιμοι, πανέτοιμοι, να συμμετάσχουμε σε άσκηση, πραγματική άσκηση αποκατάσταση και ανασυγκρότηση. Μάλιστα. Ας την αποφασίσει το κράτος. Αυτή είναι η πρότασή σας. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ. Να ευχαριστήσω βεβαίως και τον κύριο Λέκα και τον κύριο Τσαπάκο και την Γεωργέτη Μακάκη για τη σύνδεση στην αρχή της εκπομπής. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Βλέπω και πίσω από την κάμερα που βλέπω τη Μαρία τη Δαβάκη που έχει τα γενέθλιά της. Να της ευχηθούμε να τα χιλιάσει εδώ στον αέρα της εκπομπής Ωραία Εχμής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, Μεγάλη Δευτέρα, 1/4 πριν τις 10. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.